Ναι, αυτό είναι μπέλι. Κιονιμιώτης 14. Αυτού ξέρετε. Όλοι, όλοι, όλοι. Αν δεν συμμετείχα. Ναι, τώρα επειδή είμαστε δύο συμμετέχοντε, τώρα είναι του
ούτε του κόμματος. Και σε αποδέχομαι. Α, σε αποδέχομαι. Αυτό είναι πριν την καλλικρατία. Πριν την τετραετία ήταν ακρονικά ο πρόεδρος. Πριν καλλικρατία είχε ψήφο. Τώρα λέει στα θέματα που αφορούν. Μόνο. Και πάλι δηλαδή πώς... Δεν είναι δικό μου. Μικρόφωνο. Γιατί μου σου είπα να μιλήσω. Στους Αγίους Θεοδόρους και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Οδός Δημητρίου Στάμου Άνωθεν Πολιατρίου σήμερα 10 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18 και 39 πρώτα λεπτά συνέρχεται σε συνέχεια της από 4-12-13 διακοπής της συνεδρίασης και κατόπιν ματέωσης της από 5-12-13 συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεδρακίου Αγίων Θεοδόρων μετά από πρόσκληση του Προέδρου Νικολάου Σπυρίδωνα, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο
τους Προέδρους Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων του Τραχείου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρου Νησθημίας, στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Πισίνου και στον κύριο Δήμαρχο. Παρακαλείτε τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου να εκφωνήσει τον κατάλογο των παρόντων. Κύριε Αγιώνη, σας παρακαλώ να εκφωνήσετε τον κατάλογο των παρόντων. Ο κύριος Δήμαρχος Λογοθέτης Κωνσταντίνος παρών. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικολάου Σπυρίδων παρών. Γλυκοκρίδης Γεώργιος παρών. Δέδες Γεώργιος παρών. Δέδες Δημήτριος παρών. Δόσχολης Κωνσταντίνος παρών. Κακούρος Ιωάννης παρών. Λέσου Σταυρούλα παρούσα. Λόρης Νικόλαος απών. Λούκας Λουκάς απών. Μουζάκης Αθανάσιος παρών. Στάμου Μαρία παρούσα. Ψυχογιός Ανάργυρος παρών. Γιώνης Γεώργιος απών. Πέρας Σωτήριος απών. Πρωτονοτάριος Δημήτριος απών. Πρωτοπαπά Μαρία απούσα. Ράτη Σπυρίδων παρών. Παύλου Παύλος απών. Στάμου Δημήτριος παρών. Κούτμου Ευσταθία παρούσα. Πετρίτσης Γεώργιος απών. Φίλης Παναγιώτης απών. Ασημακόπουλος Χρήστος παρών. Κακαβάς Γεώργιος απών. Δοσαράς Χαράλαμπος απών. Πέτρου Δημήτριος απών. Βαρελάς Παναγιώτης απών. Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων. Κάχρου Λογοθέτη Μαρία απούσα. Λιμιώτης Σωτήριος παρών. Σπανός Παναγιώτης παρών. Γκίκας Ιωάννης απών. Πράτερ Ρωάν Διαπαρκία. Ευχαριστούμε πολύ. Γνωρίζετε ότι η απόψινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει προημερησίας διατάξεως θέματα, άρα μπαίνουμε κατευθείαν στα θέματα. Θέμα πρώτο, το οποίο ήταν έκτακτο και δέχτηκε το σώμα να συζητηθεί. Πρώτο θέμα λοιπόν, πρόταση για αποδοχή και κατανομή ΣΑΤΑ του 2013. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος ο οποίος θέλει να πει δύο κουβέντες, παρακαλώ κύριε Κακούρο. Για το πρώτο θέμα, πρόταση για αποδοχή και κατανομή ΣΑΤΑ 2013. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό που θέλετε εσείς είναι το άλλο. Ο κύριος Γλυκοφίδης, κύριε Γλυκοφίδη. Υπάρχει περιουσιακή πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Πιο κοντά στο μικρόφωνο σας παρακαλώ, κύριε Γλυκοφίδη. Υπάρχει περιουσιακή πρόταση, κατανέμει ΣΑΤΑ, κάποια ποσά, είτε σε αποδοσιώσεις, είτε σε μικρά έργα. Θέλετε να διαβάσουμε, να διαβάσουμε. Κύριοι συνάδελφοι, τι θέλω. Προτείνουμε Α την αποδοχή τη 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η και 10η συντολή μεταφορά πιστέ στο ΣΑΤΑ 13 για χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και έργων ποσού 33.250.000 εκάστη, συνολικού ποσού 266.266.000. Από την πρώτη και δεύτερη συντολή μεταφορά πιστέ στο ΣΑΤΑ ποσού 64.080 το ποσό των 24.182 στον κωδικό. Αν διαβάζω κωδικού, δεν νομίζω ότι απαραίτητο.
με τίτλο Αγορές Ακινήτων. Από την τρίτη εντολή μεταφορά πιστάσεων του ποσού 33.250, το ίδιο ποσό 33.250 με τίτλο Αγορές Ακινήτων. Από την τέταρτη εντολή ποσού 33.250, όλο το ποσό σε αγορές ακινήτων. Στην πέμπτη εντολή ομοίως, στην έκτη εντολή ομοίως και από την έβδομη εντολή μεταφορά πιστάσεων σαν το ποσού 33.250, το ποσό του 19.199 αγορές ακινήτων. Είναι για την αγορά την μεγάλη που έχουμε για το ταφείο Αγίου Τροχόρου. Στις μίες αυτό. Παρακαλώ κάποιος κύριος συνάδελφος θέλει το λόγο. Παρακαλώ κυρία Πρωτοπαπά. Προσήλθηκε η κυρία Πρωτοπαπά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο μικρόφωνο κυρία Πρωτοπαπά την ερώτησή σας. Όχι, πειράζει να ακούγεις, δεν πειράζει βέβαια. Ψηφία απέκοντος, θέλετε να εξηγήσετε τους λόγους. Ναι, εξηγεί. Για άλλη μια φορά, οι κατανομή της Άντας δεν έχουν δοθεί θέματα γιατί το κλίμα το Αγίου Θοδωρού. Είχατε υποσχεθεί πέρσι ότι η Σάντα και εσείς Προέδρε, ότι κάποια χρήματα της Άντας θα ακούσουν το Αγίου Θοδωρού. Για άλλη μια χρονιά, θα γίνουμε το ίδιο το βάρι. Παρακαλώ κύριε Αντιδήμαρχε. Που ήταν στα κανονικά στις άντρα, το πρώτο ποσό το έχουμε τους Αγίους του Δόρου 16.000. Άρα τα το πρώτο θέμα, πρόταση για αποδοχή και κατανομή σαν το 2013. Παρακαλείτε το Σώμα να συμφωνήσει στο να συζητηθεί για αυτά και να πάρουμε απόφαση, γιατί πραγματικά είναι έκτακτο και επίγον το θέμα, που αφορά την έγκριση ή μη σύναψη προγραμματική σύμβαση του άρθρου 22 του νόμου 3614 του 2007 μεταξύ Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων και ΔΕΙΑΛ Αγίων Θεοδόρων για την πράξη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης
λειτουργία των δικτύων ύδευσης, μείωσης των απολειών και βελτίωσης της ποιότητας πόσιμου νερού της ΔΕΙΑΛ Αγίων Θεοδόρων. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, πρώτα, εάν συμφωνείτε να το περάσουμε σαν έκτακτο. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Δήμαρχε? Ίσως γνωρίζετε ότι το τρίτο μήνα του 2011, όσοι είστε ΔΕΙΑΛ που γνωρίζουν περισσότερο, είχαμε κάνει προσπάθεια να εντάξουμε ένα σύστημα βελτίωσης της ΔΕΙΑΛ, γιατί υπήρχε μελέτη στο ΕΣΠΑ. Σήμερα, μόλις σήμερα, τηλεφωνήθηκα με τον διευθυντή της ΔΕΙΑΛ και μου ανακοίνωσε ότι μπορούμε να εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα που βγήκε στις 25 Δεκάτου, πριν δηλαδή περίπου 10 μέρες, και λίγη στις 31 Δεκάτου του 2013, και αφορά ουσιαστικά το ίδιο έργο από τη μεριά του Λουτρακίου Περαχώρας, το σύστημα βελτίωσης όπως έχει εγκατασταθεί ήδη ο Αγίου Θεοδόρου, τηλεχειρισμού ακριβώς, αλλά αφορά και την βελτίωση της ποιότητας για εγκαταστάσεις και στο Λουτράκι αλλά και στους Αγίους Θεοδόρους, με ειδικά φίλτρα και χλωριωτές. Εκεί συνίσταται το έκτακτο ότι πρέπει μέχρι τις 31 Δεκάτου να καταθέσουμε πρόταση. Η μελέτη είναι ήδη έτοιμη, χρειάζεται κάποια σημεία μόνο επικαιροποίηση αυτή. Και επειδή υπάρχει το ζήτημα ότι δεν υπάρχει επάρκεια διαχειριστική στην ΔΕΙΑ, γι' αυτό πάμε στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΙΑ και του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων, προκειμένου το έργο να εκτελέσει ο Δήμος που έχει επάρκεια. Διαχειριστική επάρκεια. Έτσι, εκεί συνίσταται το έκτακτο, κύριε Πρόεδρε, και ουσιαστικά όλη η πληροφορία για το θέμα. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κάποιος, κύριο συνάδελφος, έχει αντίρρηση για το να ψηφίσει. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Να πω ότι ο προϋπολογισμός ήταν περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά με την ένταξη και νέων δράσεων μέσα στο ίδιο πρόγραμμα μπορεί να φτάσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ομόφωνα αποφασίζουμε να συζητηθεί σαν έκτακτο και επί της ψηφοφορίας ομόφωνα. Μια ερώτηση θα ήθελα. Παρακαλώ, κύριε Σύντομα, να παρεμβαίνετε. Δεν πρόλαβα. Παρακαλώ. Μιλάμε για ένα ποσό που θα φτάσει 3 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και που περνάει με 3 λεπτά διαδικασία. Ορίστε. Αν χρηματοδοτηθεί. ΕΣΠΑ. Θα ξανάρθει ο Σιγουριά. Εννοώ τότε θα ξέρουμε το έργο στην πραγματικότητα. Τώρα είναι η έκκληση τη προγραμματική σύμβαση. Κατά το φάκελο και να μπορέσουμε να μπούμε στο έργο. Ομόφωνα λοιπόν το δεύτερο θέμα, έκκληση ή μη σύναψη προγραμματική σύμβαση του άρθρου 22 του νόμου 3614 του 7 μεταξύ Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων για την πράξη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης, λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, μείωση των απολειών και βελτίωση ποιότητας πόσιμου νερού της ΔΕΙΑΛ Αγίων Θεοδόρων. Ομόφωνα. Κύριοι συνάδελφοι, το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από μερικά συμβούλια είχε 32η συνεδρίαση, θυμάστε και την ημερομηνία για να ενημερωθούν πλήρως οι κύριοι συνάδελφοι. 4 Δεκεμβρίου, ναι. Βεβαίως δεν ξέρει. Είχαμε αποφασίσει και είχε εισηγηθεί και είχαμε αποφασίσει την αντικατάσταση του κυρίου Βαρελά Παναγιώτη από το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρου Μέριμνα και δεν είχαμε ορίσει τον αντικαταστάτη του, ο οποίος είναι ο κύριος Κακούρος Ιωάννης. Και επίσης την αντικατάσταση του κυρίου Βαρελά Παναγιώτη από αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρου Προμηθέας και τον ορισμό στη θέση αυτού είχαμε ψηφίσει. Την αντικατάσταση δεν είχαμε ονοματίσει τους αντικαταστάτες. Στην προηγουμένη περίπτωση είναι ο κύριος Δέδες Γεώργιος.
Απλώς ενημερώνω, το σώμα. Θέμα 3. Λήψη απόφασης για ονομασία. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν, γνωμοδότηση, πάμε παρακάτω. Γνωμοδότηση περί μεταβολών ημί σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας για το σχολικό έτος 2014-2015. Παραχώρηση ημί χρήση των εργαστηρίων του ΣΕΚ Λουτρακίου στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Κορίνθου. Ο κύριος Κακούρος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα και τους συναδέλφους. Είναι για ακόμα μια φορά η σημερινή κυβερνητική πολιτική μας φέρνει εδώ να ψηφίσουμε περί μεταβολών των σχολικών μονάδων, γιατί το μόνο της μέλημα είναι το πώς θα κλείσουν τα σχολεία και πώς θα μειωθούν τα έξοδα, έτσι ώστε να υπάρχουν τα πλεονάσματα σε ένα ενδεχόμενο προϋπολογισμό για το 2014. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να γίνει αυτό και να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έγινε και τον προηγούμενο έτος, περί μεταβολή ημίν των σχολικών μονάδων. Εμείς βέβαια και σαν Επιτροπή Παιδείας και σαν σχολικές επιτροπές, και εγώ και η κυρία Λέζου έχουμε πάρει τις απαιτούμενες αποφάσεις. Και όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να ψηφίσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί μας έχει ζητηθεί γνωμοδότηση από τα Δημοτικά Συμβούλια επί των προτάσεων για κάθε είδους σχολική μεταβολή. Και θα πρέπει βέβαια αυτό να τα στείλουμε τις αποφάσεις μας μετά από τις. Πρέπει πρώτα να πάρουν αποφάσεις οι πρωτοβάθμια και οι δευτεροβάθμια, οι οποίες μας ενημέρωσαν για τις σχετικές μεταβολές που θέλουν, και μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως γίνεται τώρα, παίρνει την απόφαση. Για να μην, επειδή είναι λίγο σύνθετο το θέμα και θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, κύριε συνάδελφε, όσον αφορά τη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή, πριν νομίζω τον Ιούνιο κοντά, είχαμε πάρει μία απόφαση για την ίδρυση ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου στο χώρο που λειτουργεί το Εργαστήριο Επαγγελματικής Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΕΚ στα Ίστμια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή ήδη είναι μια δική μας πρόταση και πρέπει να την ξαναψηφίσουμε αυτή, έτσι ώστε να τη στείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Και βέβαια θα πρέπει να εισηγηθώ προς το Δημοτικό Συμβούλιο όσο αφορά για τη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή, θετικά ως προς την ίδρυση λοιπόν του ειδικού γυμνασίου στο χώρο του ΕΚ στα Ίστμια. Θα σας πει και η κυρία Λέζου, κύριε Πρόεδρε, για την πρωτοβάθμια και θα σας διαβάσω και εγώ μετά κάποια ζητήματα όσο αφορά για το ΕΠΑΛ που υπάρχει ένα θέμα, ένα αίτημα που υπάρχει από τη δευτεροβάθμια διεύθυνση του κύριου Σαμαρά. Να σας πει και η κυρία Λέζου στη συνέχεια για όσο αφορά την πρωτοβάθμια. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια, οι εισηγήσεις είναι από το Υπουργείο Παιδείας, είναι ένας υποβιβασμός και τρεις προαγωγές. Νομίζω ότι για τις προαγωγές κανένας μας δεν θα έχει αντίρρηση. Αφορά το ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας, προάγεται από πενταθέσιο σε εξαθέσιο. Το τρίτο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, προάγεται από εννιαθέσιο σε ενδεκαθέσιο. Το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίων Θεοδόρων από μονοθέσιο, κλασικό, σε διθέσιο, κλασικό, χωρίς σύσταση οργανικής θέσης. Νομίζω ότι ως προς αυτά δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Μακάρι να αυξανόμαστε και να πληθαίνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις αίθουσες και τα σχολεία με τα παιδιά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον υποβιβασμό, οφείλω να σας ενημερώσω ότι αφορά το νηπιαγωγείο Ισθμίας από διθέσιο ολοήμερο σε μονοθέσιο ολοήμερο. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι αυτό μας απασχόλησε ήδη από τον περασμένο Μάιο-Ιούνιο, όταν, μάλλον Απρίλιο, όταν άρχισαν οι εγγραφές για το επόμενο έτος.
γιατί εκεί καλέστηκε η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου από τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να γράψει τόσα παιδιά ώστε αυτά να είναι για μονοθέσιο σχολείο και όχι για διθέσιο. Ενώ μέχρι και εκείνη τη στιγμή το σχολείο ήταν διθέσιο. Αυτό το θέμα ήρθε λοιπόν στο σημερινό συμβούλιο για τον υποβιβασμό του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου. Έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Παιδείας και έχει γνωμοδοτήσει επ' αυτού αρνητικά. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε σχέση έχει να κάνει με υποβιβασμό σχολείων, όπως είπαμε προηγουμένως. Επίσης, η Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας επίσης γνωμοδοτεί αρνητικά. Αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω και τις σχετικές αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ισθμίας. Στη συνέχεια λοιπόν ο πρόεδρος προτείνει στο Συμβούλιο να μην αποδεχτούν την υποβάθμιση του νηπιαγωγείου Ισθμίας για τους εξής λόγους. Οφείλω να σας πω την απόφαση, γιατί έχει και λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζετε. Τι επέκτηκε με λίγα λόγια για να γίνει ο υποβάθμιος. Είναι βέβαια και ο πρόεδρος, δεν ξέρω αν θέλει ο πρόεδρος να πάρει τον λόγο. Ωραία. Λοιπόν, η επιχειρούμενη υποβάθμιση του διθέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου Ισθμίας σε μονοθέσιο θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση. Καταρχήν, δεν αποδέχονται την υποβάθμιση του νηπιαγωγείου Ισθμίας για τους εξής λόγους. Η επιχειρούμενη υποβάθμιση του διθέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου Ισθμίας σε μονοθέσιο θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση στους γονείς των υποψηφίων νηπίων και προνηπίων. Πέρα όμως αυτής της αναστάτωσης προκαλείται από τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία μάλιστα δεν αναφέρει και τους λόγους της επιχειρούμενης αυτής υποβάθμισης, ώστε να αποδεικνύεται ότι συντελείται σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία. Ο πραγματικός αριθμός των μαθητών νηπίων και προνηπίων είναι πολύ μεγαλύτερος αυτών που σήμερα στεγάζονται στον λόγο νηπιαγωγείο. Ο πραγματικός αριθμός των μαθητών νηπίων και προνηπίων κατά την περίοδο της εγγραφής αυτών τον Ιούνιο μήνα για τη σχολική περίοδο 13-14 ανήρχεται στον αριθμό των 34 παιδιών, εκ των οποίων για άγνωστο λόγο σε εμάς επελέγησαν τα 25 μόνο και τα υπόλοιπα 9 παιδιά έμειναν χωρίς σχολική στέγη. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι τα παιδιά αυτά, οι γονείς μάλλον των παιδιών, πήραν από κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ νομίζω και πήγαν τα παιδιά τους σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς όλοι οι εργαζόμενοι άνθρωποι, έτσι. Το γεγονός αυτό είναι περίεργο, καθότι στο νηπιαγωγείο Ισθμίας εργάζονται 2 νηπιαγωγοί και θα μπορούσαν κατά τα 9 παιδιά που δεν εντάχθηκαν να στεγαστούν. Και τα 9 που δεν εντάχθηκαν να στεγαστούν. Η ενέργεια αυτή θεωρούμε ότι υπέκριψε την προετοιμασία για την κατάργηση του διθέσιου νηπιαγωγείου Ισθμίας, ούτως ώστε να συνάδει με την εκπαιδευτική νομοθεσία. Πέραν όμως των ανωτέρων προαναφερομένων, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υποβιβαστεί το διθέσιο νηπιαγωγείο Ισθμίας, γιατί ο πληθυσμός της δημοτικής κοινότητας Ισθμίας δεν είναι αυξανόμενος και τούτο μάλιστα αποδεικνύεται από τη μεγάλη αύξηση των μαθητών τόσο στο δημοτικό σχολείο όσο και στο γυμνάσιο. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού, ήδη ο Δήμος Λοτρακίου Αγίων Θοδώρων έχει ολοκληρώσει τις μελέτες για την ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση των συνεχώς αυξανόμενων μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, αφού έλαβε γνώση τα παραπάνω, αναφερομένου, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, ομόφωνα αποφασίζει. Κρίνει το θέμα κατ' επίγον λόγω προθεσμίας, δεν αποδέχεται τον υποβιβασμό του ολοήμερου νηπιαγωγείου Ισθμίας από διθέσιο σε μονοθέσιο για όλους τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση του Προέδρου. Αυτή η εισήγηση λοιπόν της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, εμένα προσωπικά με βρίσκει σύμφωνη. Πρέπει επίσης να σας διαβάσω, να σας πω μάλλον και την εντάχει την απόφαση που έχει πάρει ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, νομίζω, του Νομού Κορινθίας, η οποία και αυτή είναι αρνητική. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια. Αποφασίζετε. Μια μικρή παρέμβαση. Απλώς το κείμενο το δικό μας, επειδή μιλάει για λεπτομέρειες και όλη αυτή την εργασία που είχατε κάνει διάρκεια, θα πρέπει να διαβιβαστεί και σαν απόφαση δική μας εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου για να φαίνεται ότι υπήρχε μια σκοπιμότητα. Αυτό θέλω εγώ. Να φαίνεται η σκοπιμότητα, γιατί δεν υπήρξε σκοπιμότητα όπως το αναφέρω μέσα. Να συμπληρώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Παρακαλώ. Πρέπει να σας πω το εξής.
με τη συγκεκριμένη περιοχή υπήρξε ένα θέμα εδώ και 2 χρόνια. Για παράδειγμα, το νηπιαγωγείο Κυραμπρίσης ήταν διθέσιο, κάποια στιγμή με απόφαση της διεύθυνσης υποβιβάστηκε σε μονοθέσιο και έγινε διθέσιο το νηπιαγωγείο Ισθμίας. Τώρα υποβιβάζουν ξανά το νηπιαγωγείο Ισθμίας από διθέσιο σε μονοθέσιο και τούμπαλι. Αυτό επιφέρει μια τεράστια έτσι, αναστάτωση και στους γονείς. Και να μην ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η συγκεκριμένη περιοχή επί το κλείστον συγκεντρώνει γονείς οι οποίοι εργάζονται είτε στη Μοτορόλη είτε στο καζίνο και ένα σωρό επιχειρήσεις δίπλα. Καταλαβαίνετε ότι η πλειονότητα των γονέων είναι εργαζόμενοι. Πού να πάνε τα παιδιά αυτά, και να ξέρετε ότι δεν μιλάμε για τα παιδιά νηπιαγωγείου. Δεν είναι εκεί το θέμα. Τα παιδιά που έχουν να κάνουν το νηπιαγωγείο είναι υποχρεωμένοι να τα στεγάζουν και να κάνουν κανονικά το νηπιαγωγείο τους. Μιλάμε για τα παιδιά του προνηπίου. Εκεί είναι όλο το θέμα, για τα παιδιά του προνηπίου. Μέχρι τώρα λοιπόν, με την αλλαγή που είχε γίνει στο νηπιαγωγείο Ισθμίας, σαν διθέσιο δούλευε μια χαρά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά έρχεται αυτή η απόφαση να αναστατώσει και να φέρει τα πάνω κάτω. Θέλω πάρα πολύ έτσι, να το δείτε με πολύ ευαισθησία αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά δεν πρέπει επιτέλους να γίνονται αυτού του είδους οι αναστατώσεις τους. Έχουν τόσα οι άνθρωποι να σκεφτούν, να φτάνουν δηλαδή να μην ξέρουν πού να πάνε τα παιδιά τους ή να ψάχνουν για προγράμματα για να καλύψουν τέλος πάντων τα χρήματα, τα ποσά που χρειάζονται για να πάνε τα παιδιά τους σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Ορίστε. Πρέπει να πάρουμε εμείς απόφαση τώρα με τις 18 Δεκέμβρη. Ναι. Πριν μια εβδομάδα. Όχι, δεν περισσότερο, γιατί έχει πέσει και η Επιτροπή Παιδείας, έχουμε αυτό. Έχει να κάνει αυτό. Έχει ξεκινήσει, κύριε Στάμου, αυτό έχει ξεκινήσει από την περασμένη σχολική χρονιά. Όταν ξεκίνησαν οι εγγραφές. Όχι, ήταν. Σεπτέμβρη κορυφώθηκε. Ναι, είχαν. Ναι. Υπάρχει απόφαση της πρωτοβάθμιας, της διεύθυνσης εννοείται. Της διεύθυνσης σχολικής επιτροπής εννοείται. Η σχολική επιτροπή δεν είναι θέμα, δεν την αφορά αυτό. Δεν την νομοδοτεί ούτε αποφασίζει επ' αυτού. Δεν είναι στις δικές μας αρμοδιότητες, κύριε Στάμου, αυτό. Επιτροπή Παιδείας είναι μόνο. Κύριε Ακούτου. Ναι, είναι μόνο Επιτροπή Παιδείας, δεν έχει να κάνει. Παρακαλώ, κύριε Ακούτου. Να τελειώσω εγώ συνολικά. Επ' αυτού. Εγώ θεωρώ ότι το κείμενο της απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Ισθμίας θα πρέπει να υιοθετηθεί ως αρκετά λεπτομερές, όμως θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί λίγο η απόφασή μας με κάποια στοιχεία που δεν έχουμε πρόχειρα σήμερα και αφορούν την πληθυσμιακή ανάπτυξη της Ισθμίας, την οποία εγώ γνωρίζω, αλλά δεν είμαι πρόχειρη σε νούμερα. Την γνωρίζω όμως και ο κ. Σπανός νομίζω. Ξέρουμε δηλαδή ότι την τελευταία δεκαετία έχουμε μια μεγάλη αύξηση του πληθυσμού ετησίως, που θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση να διασώσουμε τη θέση στο σχολείο. Είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο. Μαζί βεβαίως με όλα τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, που είναι περιοχή οικιστική σχεδόν αμοιβώς, ζουν εκεί οικογένειες δηλαδή περισσότερο, δεν είναι μια περιοχή, είναι οικιστική περιοχή με μονοκατοικίες, συνήθως το επιλέγουν οικογένειες γι' αυτό. Λίγο να βοηθήσουμε στο σκεπτικό της απόφασης. Ίσως θα έπρεπε να μπουν τα πληθυσμιακά στοιχεία. Αλλιώς. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε το σχετικό θέμα. Συγγνώμη. Παρακαλώ, κύριο Στάμου, ο Δημήτρης εκ των λόγων. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Θα διορθώσω κάτι. Επειδή η τελευταία απογραφή. Επειδή η τελευταία απογραφή του 2011 ήταν Μαϊμού, απεδείχθη δηλαδή ότι ήταν μια απογραφή χάλια. Και έφερε και το Δήμο ολόκληρο, υποβίβασε, δηλαδή υποβάθμισε και τον Δήμο, διότι δεν απεγράψαν ακόμα και δημοτική σύμβουλη. Εάν λοιπόν προβάλλουμε την απογραφή του 2011 με την προηγούμενη, είμαστε μείον. Και αυτό προήρθε από την κακή, το κακό συντονισμό που είχε κάνει το Υπουργείο, που έβαλε ανθρώπους άσχετους με την περιοχή, και πηγαίνανε όπου γουστάρανε και βγάλανε ό,τι θέλανε. Και υποβαθμίστηκε ολόκληρος ο Δήμος. Έτσι λοιπόν πληθυσμιακά, αν δώσουμε στατιστικά
τη στατιστική την απογραφή του 11 την έχουμε πατήσει. Όχι, δεν μιλάω για την απογραφή, δεν μιλάω για αυτά. Εγώ μιλάω μέσα ότι εξ ανάγκης, λόγω αύξησης του πληθυσμού και των μαθητών, προχωράμε ήδη σε ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου. Αυτό είναι ένα στοιχείο που αποδεικνύει ακριβώς την αύξηση των μαθητών. Μην πλέξουμε σε τελεσματιστικά για να βρεθούμε από κάτω. Εγώ λέω άλλο πράγμα όμως. Εγώ λέω το θέμα των ετησίως. Έχουμε πάρα πολλές μεταδημοτεύσεις και εγγραφές νέων κατοίκων. Δηλαδή νομίζω ότι στατιστικά έχουμε τις περισσότερες μεταδημοτεύσεις. Κάτι άλλο είναι άλλο. Δεν είναι αυτό. Και σύμφωνα με τις καταγράφες. Τα χαρτιά λένε άλλο αυτή τη στιγμή. Είμαστε προσέκτητοι. Μην πάμε εκεί. Νομίζω είναι αρκετό αυτό που λέω και μέσα. Ότι φτιάχνουμε νέο δημοτικό σχολείο και δεν μας χωράει. Αυτό ακριβώς είναι σχήμα οξύμωνα. Πάμε παραπέρα, γιατί η απογραφή του 11 μας έφερε κάτω. Μας έφερε τουλάχιστον 200 άτομα από την απογραφή του 2001. Είναι τραγικό δηλαδή. Ενώ έχουμε αύξηση των 500 ατόμων, βρεθήκαμε κάτω και 200. Γιατί δεν κάνανε απογραφή σωστή, όπως στο Λουτράκι. Γιατί και στο Λουτράκι, κύριε Στάμπο, παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε. Και αυτοί εγώ πάνε και ρωτάω. Το ουσιαστικό για μένα είναι το σχολικό, δηλαδή το αθλητικό δυναμικό που έχει και η άποψη του Προέδρου, έτσι όπως διατυπώθηκε στην απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, είναι απολύτως τεκμηριωμένη. Αυτό που ενδιαφέρει εμένα είναι τι ενέργειες θα γίνουν, ούτως ώστε να είναι αποτελεσματικές τώρα και να μην αφήσουμε περιθώρια σε καμία περίπτωση και να περίμενα το Συμβούλιο πραγματικά να δούμε τις περαιτέρω ενέργειες, κύριε Δημάρχη, σε αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε, να μην έχουμε μείωση των θέσεων. Δεν ξέρω αν μπορεί από το Συμβούλιο αυτό, κύριε Πρόεδρε, να προέλθει και αυτό το σχήμα, τέλος πάντων, της διεκδίκησης. Ευχαριστώ. Κυρία Πρωτοβουλία. Στη συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος Στάμου, έχω αυτό το ερώτημα και πιστεύω ότι θα έχει αποτέλεσμα, γιατί το έχουμε εφαρμόσει στην σχολική μονάδα των Αγίων Φοντόρων. Η απόφαση δημοτικής κοινότητας, συν την απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων, συν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συν την απόφαση της πρωτοβάθμιας της Επιτροπής Παιδείας, όλα αυτά να σταλούν σαν φάκελος στον κύριο Ρωμανιτόπουλο, στον Υπουργό Παιδείας, εφόσον νομίζω ότι είναι τεκμηριωμένη πλήρως η απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας, όπως διαβάστηκε και όπως αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος, προσωπικά να δοθούν στα χέρια του Υπουργού, τον κύριο Ρωμανιτόπουλου, δεν υπάρχει περίπτωση σε ό,τι αφορά το μαθητικό δυναμικό, σε ό,τι αφορά προνήπιες καταστάσεις, να μην λειτουργήσουν θετικά. Δηλαδή, η κινητοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση δεν, όχι μόνο να πάρουμε μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτά διαχειρός, ο φάκελος, να σταλεί, κυρία Λέσμου, να τα δείτε, διαχειρός να δοθούν στον κύριο Ρωμανιτόπουλο, στον Υπουργό και πιστεύω ότι στον αρμόδιο Υπουργό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βοδοπά. Ο κύριος Ασημακόπουλος έχει τον λόγο. Ελάτε πιο κοντά, κυρία Σημαντοπία, να χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο. Κατά πρώτον, το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό. Θα έλεγα ότι ένα από τα θετικά που άκουσα είναι η πρόταση του κυρίου Σπανού που λέει να στείλουμε ένα επιπλέον, να επισυνάψουμε μία αυτή, ότι έχουμε αύξηση των κατοίκων και όχι μείωση πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το ένα που είναι πάρα σε θετική κατεύθυνση. Όμως, το θέμα δεν είναι έτσι όπως φαίνεται, ότι ξαφνικά βρήκανε ότι μειώθηκε ο πληθυσμός ή κάτι τέτοιο. Λάθος. Είναι πολιτικό, πολιτικότατο. Με βρίσκεται σε στιγμή, σε μέρα, απρόπτα, που δεν μπορώ να σας το αποδείξω με ποιο νόμο. Λοιπόν, υπάρχει απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που πέρασε στον Καλλικράτη και λέει ότι στο μέλλον θα γίνει σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα νηπιαγωγεία της χώρας. Τι σημαίνει αυτό?
διάλυση των εργασιακών σχέσεων εκεί που υπάρχουν νηπιαγωγεία, τα κλείνουμε και τα δίνουμε στους ιδιώτες. Ήδη αυτό δεν είναι του Δήμου Λουτρακίου μόνο, έχει γίνει και σε άλλους Δήμους της χώρας, αλλά σας λέω με βρίσκεται χωρίς στοιχεία. Θα σας έλεγα και στοιχεία τώρα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι από το σύνολο των παιδιών που εγγράφησαν στα νηπιαγωγεία, ένα ποσοστό της τάξης του 30% δεν πήγε στα νηπιαγωγεία καθόλου, είτε για ρατσιστικούς λόγους σε ορισμένες περιοχές, είτε, και σε άλλους δόθηκαν με τον τρόπο που σας είπα στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Δηλαδή είναι μια ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Εγώ σας λέω. Σας λέμε και εμείς τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει. Δεν είπα εγώ ότι εσείς το υιοθετείτε. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Δεν συμβαίνει στο Δήμο μας. Κύριε Κακούρο, μην διακόπτετε. Μπορεί να γίνεται παραδικά. Μην διακόπτετε, κύριε Κακούρο. Σας παρακαλώ. Να μην λέτε τι έχει γίνει στο Δήμο. Εγώ άκουσα από την κυρία Ντέζου που είπε ότι τα 9 παιδάκια, ή δεν κατάλαβα καλά, βρήκανε κάποιο πρόγραμμα μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήγαν σε ιδιωτικό. Αυτό είναι στους παιδικούς σταθμούς, μην τα μπερδεύουμε. Για, το, για τους παιδικούς σταθμούς. Γιατί αφορά προαντήπια, είναι λεπτό το ζήτημα. Κύριε. Λοιπόν, είναι μια παράμετρος που δεν γνωρίζω. Αφήστε να ολοκληρώσει και τον Μακόπουλο, παιδιά. Είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Το ένα που έπεται του επόμενου. Λοιπόν. Είναι πολιτική κατεύθυνση. Θα φτάσουμε και εκεί λοιπόν στην κατεύθυνση της σύμπραξης του δημόσιου χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σμαγούπλε. Ο κύριος Καπούρος. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι κανένα παιδί δεν έμεινε έξω από τα σχολεία μας. Και εμείς μαχόμαστε καθημερινά για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, που πρέπει να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ οφείλω να το πω και να το διευκρινίσω ξεκάθαρα. Αυτό που λέει ο κ. Σασημακόπουλος συμβαίνει στους παιδικούς σταθμούς, δεν έχει σχέση με την πρωτοβάθμια. Οι παιδικοί σταθμοί ανήκουν στη Μέριμνα, στο δημοτικό οργανισμό στη Μέριμνα και στο ΠΑΠ, που έχουμε παιδικό σταθμό και στο Λουτράκι και στο Αγιοθοδόρος. Σας λέω λίγο για να καταλάβετε ποια είναι η διαφοροποίηση. Όσο αφορά τώρα, θα ήθελα να δώσω, πρέπει να γραφτεί στα πρακτικά, όσο αφορά για την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση νέας σχολικής μονάδας για το ειδικό γυμνάσιο που σας είπα πριν, θα πρέπει να πω τις προϋποθέσεις, πρέπει να γραφτούν, κύριε συνάδελφε, στα πρακτικά. Θα πρέπει, οι κάτωθοι προϋποθέσεις που θέτουμε είναι οι εξής: να αυξηθεί ικανοποιητικά το ποσό της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο μας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε μια σχολική μονάδα παραπάνω με τα ίδια λεφτά. Άρα ζητάμε πρώτα να έχουμε λεφτά για να ιδρύσουμε το σχολείο. Και δεύτερον, και θα πρέπει βέβαια να συμπληρώνει το απαιτούμενο εκ νόμου αριθμό μαθητών για τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου. Μην είναι δύο παιδιά ή τρία για μια σχολική μονάδα και να έχουμε οι καθηγητές να είναι παραπάνω από ότι είναι μαθητές. Θα πρέπει να υπάρχει ο απαιτούμενο αριθμό. Όσο αφορά, υπάρχει ένα θέμα τώρα με πρόταση της δευτεροβάθμιας, η οποία μας λέει, διεύθυνση πάντα, η οποία μας λέει, προτείνουμε την αναβάθμιση του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ Κορίνθου με την προσθήκη νέων τομέων. Ως γνωστόν, το Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορίνθου στεγάζεται στο διδακτυριακό συγκρότημα του Δευτέρου Γυμνασίου και Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κορίνθου. Με την προσθήκη όμως των προτινόμενων νέων τομέων απαιτείται η χρήση εργαστηρίων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει ανάγκη καθημερινής μετάβασης των μαθητών στο εργαστηριακό κέντρο πρώην ΣΕΚ Λουτρακίου Κυραπλήση και ζητούμε λοιπόν όσο αφορά το Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θοδώρων παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραχώρηση των εργαστηρίων του ΣΕΚ που είναι στα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια προκειμένου από το προσεχές διδακτικό έτος 14-15 να ασκούνται εκεί και οι μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κορίνθου κατά τις απογευματινές ώρες. Για μένα δεν είναι τόσο απλό το θέμα, θέλω να πω την άποψή μου. Καταρχάς, ως πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας, ως εκπαιδευτικός, αντιλαμβάνεστε ότι τα λεφτά αυτά που παίρνει και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή, το έχουμε ξαναπεί ότι δεν φτάνουν για τα σχολεία μας. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Μας ζητάει λοιπόν από την νέα σχολική χρονιά. Επειδή θα δημιουργηθούν κάποιοι νέοι τομείς στο Εσπερινό τεχνικό λύκειο Κορίνθου, να το πω έτσι πιο απλά,
μας ζητάνε τα απογεύματα να έρχονται στα δικά μας εργαστήρια, να τα χρησιμοποιούν, γιατί εκεί δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι για παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους, εμείς θα πρέπει να πούμε ναι σε αυτή την περίπτωση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τους μαθητές, αν αυτή είναι της Κορίνθου ή αν αυτή είναι του Λουτρακίου ή του Κιάτου. Να πούμε βέβαια ότι τα ΣΕΚ δεν είναι σαν σχολική μονάδα όπως ας πούμε η κυρία Πρωτοπαπά στο γυμνάσιο Γενιθοδόρων, η διευθύντρια, ή ο κύριος Κροντιλάκης στο γυμνάσιο του Λουτρακίου, δίνω ένα παράδειγμα. Είναι εργαστήρια που υπάρχει ένα στο Λουτράκι και ένα στο Κιάτο. Άρα αυτά τα εργαστήρια πηγαίνουν μαθητές της Ανατολικής και της Δυτικής Κορινθίας. Άρα στην ουσία πρέπει να φιλοξενούμε τους μαθητές της Κορίνθου, παραδείγματος χάρη του Χιλωμοδίου, του Άσου, της Ανατολικής Κορινθίας. Όπως και του Λουτρακίου. Από την καινούργια λοιπόν σχολική χρονιά, είχαμε πει από την αρχή της χρονιάς ότι η κυβέρνηση μέσα σε μια νύχτα και το Υπουργείο Παιδείας διέγραψε αρκετές ειδικότητες από την ΕΠΑΣ. Η ΕΠΑΣ λειτουργεί από απογευματινές ώρες στα συγκεκριμένα σχολεία και πάνε παιδιά τα οποία δουλεύουν το πρωί και το απόγευμα πηγαίνουν και σπουδάζουν και τελειώνουν μια σχολή, τεχνική σχολή. Όπως είναι οι κομμότριες, όπως είναι και τα αυτοκίνητα κτλ. Αυτό που θα πρέπει εμείς να γνωμοδοτήσουμε είναι τα παιδιά που πάνε στην ουσία στο Εσπερινό Λύκειο της Κορίνθου, δηλαδή ένα σχολείο το οποίο ανήκει σε μια άλλη, σε έναν άλλο Δήμο. Θα πρέπει να τους αφήσουμε, να τους δώσουμε την άδεια, να το πω πιο απλά, να έρχονται στα εργαστήρια τα οποία ανήκουν στο Δήμο Λουτρακίου και αντιλαμβάνεστε ότι θα χρησιμοποιούν τα εργαστήριά μας που έχουμε αναλώσιμα, έχουμε πετρέλαιο, έχουμε ΔΕΗ, με τηλέφωνα. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη στη δύσκολη κατάσταση την οποία έχουμε και ζούμε καθημερινά, ότι είναι ένα παραπάνω έξοδο για εμάς. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα σχολείο το οποίο είναι της Κορίνθου να έρθει να χρησιμοποιεί και να ξοδεύει, ορίστε κύριε Πρόεδρε, και να ξοδεύει λοιπόν ένα αναλώσιμα και να τα πληρώνουμε εμείς. Δεν το θέτω όμως, το λέω και πάλι διαχωριστικά όσον αφορά το Λουτράκι και την Κόρινθο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποια έξοδα. Όμως είχα καλέσει τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, τον κύριο Δράκο της Κορίνθου, ο οποίος ήδη έχουν γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Κορίνθου και υπάρχει μια πολύ καλή συνεννόηση και με τον κύριο Δράκο και πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε τον λόγο για να πει και να διαβεβαιώσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτά τα έξοδα θα τα επιβαρυνθεί η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή της Κορίνθου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κακούρο. Ο κύριος Δράκος έχει το λόγο. Αναφερθείτε ακριβώς και την ιδιότητά σας, κύριε Δράκο, σας παρακαλώ να καταγραφείτε. Καταρχάς, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων. Εγώ, οι ιδιότητές μου είναι σύνθετες, Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι αγαπητές κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Συμβούλοι. Είμαι και εκπαιδευτικός, είμαι 26 χρόνια εκπαιδευτικός και τα 24 από αυτά είμαι στο συγκρότημα της κεραυρίσης από διάφορες θέσεις. Και τώρα βέβαια είμαι Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής στο Δήμο Κορίνθου. Και πριν ξεκινήσω να κάνουμε ανάλυση, εγώ προσωπικά νιώθω τώρα την ανάγκη, μιας και είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ευχαριστήσω τις Δημοτικές Αρχές διαχρονικά του Δήμου Λουτρακίου και Αγίων Θοδόρων μετέπειτα για την προσφορά που έχουν στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση γενικότερα της Κορινθίας, γιατί εγώ, όπως μου αρέσει να το λέω, Δήμαρχε, είναι η ναυαρχίδα, ανήκει στα όρια τα δικά σας και από το 1994-1995 νομίζω είναι ανήκει και αυτή και στο Δήμο Λουτρακίου και γι' αυτό πρέπει να είστε υπερήφανοι. Ναι, μεν μπορεί να είναι λίγο ξεκομμένο το συγκρότημα, αλλά δεν στείνεται και εύκολα μια τεχνική εκπαίδευση στο νόμο μας. Για το συγκεκριμένο θέματος, θα περίμενα από το φίλο μου τον Γιάννη και αντιτύπαρχο εδώ πέρα και παιδείας να ήταν πιο αεράτος, αλλά τα οικονομικά προβλήματα καταλαβαίνω ότι είναι, σε κάνουν έτσι πιο σφιχτά και για αυτά. Ξεκάθαρα να σας πω κάτι. Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, με δύο λόγια, μιας και είμαι και ειδικός και τα γνωρίζουμε και όλα, από τον Ιούλιο του 2013 που μας πέρασε, περνάει δύσκολες εποχές. Καταργήθηκαν εν μία νυχτή οι ειδικότητες, καταργήθηκαν σχολεία. Από το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ,
από τον ομό Κορινθίας απολύθηκαν περίπου στα 22 άτομα, τα 15 από το συγκρότημα το δικό μας των επάλλων του Λουτρακίου. Και καταργείται και η ΕΠΑΣ. Άρα λοιπόν η ΕΠΑΣ είναι ένα απογευματινό σχολείο. Πλέον δεν δίνεται η δυνατότητα σε κοινωνικές ομάδες μαθητών που θέλουν να εργαστούν και να φοιτήσουν, που είναι ήδη εργαζόμενοι και θέλουν να αποκτήσουν ένα άλλο πτυχίο. Σταματάει πλέον με τα ΕΠΑΔ, τα οποία είναι είτε πρωινά είτε εσπερινά. Εσπερινό ΕΠΑΔ υπάρχει ένα στον ομό και είναι το εσπερινό ΕΠΑΔ της Κορίνθου, το οποίο μέχρι τώρα είχε πολύ λίγες ειδικότητες. Είχε τρεις ειδικότητες. Και στην ουσία αυτή τη στιγμή το ΕΠΑΔ της Κορίνθου είναι ένα σχολείο το οποίο έχει 40-50 παιδιά. Έτσι λοιπόν οι κοινωνικές ανάγκες, γιατί δεν πρέπει να κόβουμε την πρόοδο σε κάποιον ο οποίος θέλει να εργαστεί για οποιοδήποτε λόγο θέλει να αποκτήσει ένα δεύτερο πτυχίο, να μην μπορεί να το αποκτήσει στο νομό μας. Αυτό λοιπόν ανάγκασε τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Βασίλειο Σαμαρά, και από την αίθουσα αυτή θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί είναι πάγιο αίτημα και της κοινωνίας αλλά και των εκπαιδευτικών για την ίδρυση ειδικοτήτων στο εσπερινό ΕΠΑΔ. Και τονίζω ότι είναι το μοναδικό στο νομό. Δεν μπορεί να γίνει ένα άλλο ΕΠΑΔ εσπερινό στο Λουτράκι, άλλο εσπερινό ΕΠΑΔ στο Κιάτο. Είναι ένα, αυτό λέει η νομοθεσία. Ερχόμαστε λοιπόν επί του θέματος. Αυτό λοιπόν ιδρύονται όλες οι ειδικότητες. Το κύριο θέμα τώρα που είναι οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι. Οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι. Οι μηχανολογικές και οι ηλεκτρολογικές ειδικότητες. Εδώ λοιπόν θέλω να σας διαβεβαιώσω το εξής. Ότι όχι μόνο περαιτέρω κόστος δεν θα έχουμε, απέναντίας δεν θα έχετε καθόλου κόστος. Και εξηγώ το γιατί. Η ΕΠΑΣ που έχει 150 παιδιά καταργείται. Άρα λοιπόν από ένα σχολείο των 150 παιδιών που είναι η ΕΠΑΣ και η οποία καθημερινώς και τη χρηματοδοτήσατε πλήρως, φεύγει από εσάς. Και έρχονται τώρα να φοιτήσουν στα εργαστήρια του ΣΕΤ Λουτρακίου οι ειδικότητες των ηλεκτρολόγων, μία-δύο ειδικότητες και των μηχανολόγων. Δηλαδή φεύγουν 150 παιδιά και θα έρχονται 2 ή 3 φορές την εβδομάδα λιγότερα παιδιά. Έτσι, 20-30 παιδιά. Αυτονόητο είναι και αυτό ομόφωνα πέρασε για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων η ίδρυση αυτή, έτσι, ότι οι σχολικές επιτροπές είναι αυτονόητο ότι χρηματοδοτεί το σχολείο του οποίο τους ανήκει. Η Σχολική Επιτροπή λοιπόν του Δήμου Κορινθίων είναι αυτονόητο αφού είναι σχολείο δικό της και ένα σχολείο το οποίο μεγαλώνει, έτσι, να το χρηματοδοτήσει. Θέλω να πω επίσης κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, ότι αυτό το οποίο για πρώτη φορά γίνεται στο νομό μας, δίπλα μας, στο νομό Αττικής στην Αθήνα, γίνεται σε πολλούς δήμους. Δηλαδή στο Δήμο του Εγάλου που έχει και ένα μεγάλο εργαστηριακό κέντρο, πηγαίνει επάλλα από άλλους δήμους, γειτονικούς. Στο Δήμο Ημιτού που ήμουν όταν ήμουν όταν διορίστηκα, έρχονταν και από την Κεσαριανή, στο Δήμο Ηλιούπολης το ίδιο, στην Αγία, στη Φιλαδέλφεια, στο Περιστέρι, έρχονται από το Δήμο Ηλιού. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο κατά χώρον γίνεται, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι πολύ δύσκολο να χτιστεί ένα εργαστήριο όπως το έχουμε το μοναδικό εδώ και έχει γνωρίσει πολύ και εσείς που είναι οι εργαλειομηχανές και η CNC, το εργαστήριο των CNC εργαλειομηχανών. Έτσι και όσο έπρεπε να επισκεφθεί και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ή να κάνει τα εργαστήρια των ηλεκτρολόγων που είναι ένα κόσμημα για μας εδώ στο Δήμο Λουτρακίου, στο συγκρότημα επάνω να γίνει, δεν μπορεί να γίνει εύκολα στο Δήμο Κορινθίων και οπουδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν αυτό το οποίο επαναλαμβάνω γίνεται σε άλλους δήμους, όπως ο νομός Αττικής, σε άλλους νομούς, έτσι γίνεται για πρώτη φορά εδώ. Εγώ ανεπιφύλακτα θέλω την ομόφωνη αποφασή σας, όπως είναι και του Δήμου Κορινθίων ομόφωνη, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως είναι δύσκολες οι εποχές, είναι μια γκρίζα εποχή και το να φτάνουμε σε σημείο να προτείνει ο διευθυντής την ίδρυση νέων ειδικοτήτων για μένα είναι κάτι θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δράκο. Η κυρία Φωτροπαπά, αν μπορούμε να συντομεύουμε σας παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ο κύριος Δράκος εδώ απόψε, συνάδελφος,
και μεγάλος αγωνιστής και στα πλαίσια της εκπαίδευσης και στα πλαίσια της πολιτικής. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν πρέπει να είμαστε αντίθετοι στο να παρέχουμε την εκπαίδευση σε παιδιά τα οποία ανήκουν σε έναν άλλο Δήμο, στο Δήμο Κορυφαίων, ουσιαστικά ανήκουν πηγαίνουν στο σχεδιασμό. Μαρία, συγγνώμη, αλλά έχουμε πολλά παιδιά και από το Δήμο Λουτρακίου, έτσι. Μην λέμε ότι έρχονται όχι, από όλο τον νομό. Απλά το λέω να νιώθει σε επίπεδο Δήμου. Δήμου ναι. Σε επίπεδο διαφορετικού Δήμου. Εν πάση περιπτώσει, εμείς παρέχουμε τη στέγη σε καμία περίπτωση. Δεν είναι σωστό να αρνηθούμε σε καμία περίπτωση. Όμως, η κύκλος του Υπουργείου αναφέρει ότι προκειμένου να γίνουν αυτές οι συγχρονεύσεις, αυτές οι αλλαγές κλπ. Θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχουν βεβαιώσεις από την οικονομική υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου ότι αναλαμβάνει το κόστος, τα έξοδα εν πάση περιπτώσει, της λειτουργίας των εργαστηρίων, της διαχείρισης των σχολείων κλπ. Από τη στιγμή λοιπόν που ο κύριος Δράκος, ο οποίος είναι και πρόεδρος δευτεροβάθμιας επιτροπής του Δήμου Κορυφαίων, αποδέχεται ότι όντως υπάρχει απόφαση ομόφωνη του Δήμου Κορυφαίων, διότι δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση, κύριε Δράκο, σε καμία περίπτωση, αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, να μπορούσαμε να λάβουμε και τα έξοδα. Επειδή οι επιχορηγήσεις έχουν πάρα πολύ μικρύνει, δυστυχώς δεν καλύπτονται ούτε εκεί πάγιες ανάγκες. Εφόσον υπάρχει αυτή η ομόφωνη απόφαση του Δήμου Κορυφαίων, προκειμένου να καλυφθούν να αυξηθεί το ποσό της επιχορήγησης, δεν θα πρέπει να είμαστε αρνητικοί. Και βέβαια θα πρέπει να είναι ομόφωνη απόφαση. Κυρία Στάμου, μία κουβέντα. Αναφορικά με την υποβάθμιση του νηπιαγωγείου Ιστιαίας, θέλω να κάνω μία επισήμανση ότι εκτός των αποφάσεων που προανέφερε η κυρία Κουτουαπά, εκτός των δημογραφικών στοιχείων που προανέφερε η κυρία Κούτμου, θα πρέπει να επιδώσουμε στον αρμόδιο υπουργό και μία αναλυτική κατάσταση του δυναμικού του νηπιαγωγείου, δεδομένου τα απογραφικά στοιχεία δεν συμπαρασύρουν οπωσδήποτε και το συνολικό αριθμό των νηπίων. Δηλαδή μπορεί να αυξηθεί ο πληθυσμός και να μην αυξηθεί αντίστοιχα το σύνολο των παιδιών που είναι στο νηπιαγωγείο. Άρα λοιπόν θα πρέπει και αυτό να γίνει μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα και να επισυναχθεί στον αρμόδιο υπουργό. Ευχαριστούμε, κυρία Στάμπο. Ο κύριος Κακούρος, παρακαλώ, ολοκληρώνεται. Κύριε Πρόεδρε, επειδή συνήθως γίνω ο κακός της υπόθεσης, κύριε Λάγκο, και είμαι απαιτητικός όσο αφορά για τα σχολεία μας, για να μην μας λείψει τίποτα. Γι' αυτό και καλέσαμε εδώ τον κύριο Δράκο και μας δίνει τη διαβεβαίωση λοιπόν ότι ο Δήμος Κορυφαίων θα μας βοηθήσει στα λειτουργικά έξοδα από αυτή τη μεταφορά που υπάρχει. Και θεωρώ ότι πρέπει ομόφωνα να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, παρακαλώ. Εάν κάποιος συνάδελφος δεν έχει κάτι επί της ψηφοφορίας, παρακαλώ για το θέμα γνωμοδότηση περί μεταβολή ή μη σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου μας για το σχολικό της 14-15 και παρακόρηση ή μη χρήση των εργαστηρίων του ΣΕΚ Λουτρακίου στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Κορίνθου. Παρακαλώ, κύριοι. Ομόφωνα με αυτό, αυτό είναι τρία πράγματα μαζί. Είναι δύο πράγματα, κύριε Σπαγκόπουλο. Είναι δύο πράγματα. Συμφωνείτε σε όλα. Σε τι συμφωνείτε. Σε όλα συμφωνείτε. Σε τι δεν συμφωνείτε. Δεν συμφωνώ στο κλείσιμο, στην υποβάθμιση του νηπιαγωγείου και αυτό λέμε και εμείς. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι. Άρα, ομόφωνα. Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ να προτάξουμε ένα θέμα. Έχουμε εδώ και τρεις βραδιές καταταλαιπωρήσει τον κύριο Μανούκα, ο οποίος περιμένει κατεργιά τη σειρά του θέματος προκειμένου να μας εξηγήσει και να μας δώσει για το θέμα 14. Παρακαλώ το Συμβούλιο να το προτάξουμε για να που έχει γίνει πλέον 16ο. Το θέμα λοιπόν, το τέταρτο θέμα το οποίο προτάξαμε, παρακαλώ κύριε συνάδελφε, είναι η έκριση απογραφικών καταστάσεων παύλα ισολογισμού έναρξης της 2ης Σεπτεμβρίου 2011 του Δημοτικού Προσώπου Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρου, Μέρινα. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, κύριε Μανούκα. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, του Δημοτικού Συμβουλίου, να σας ευχαριστήσω για το ότι δίνουμε λίγο μια μικρή κατανόηση για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό το οποίο θέλω να αναφέρω είναι ότι ο Δήμος του Τρακία Αυγείων Θεοδόρων, κατά την εφαρμογή του διατάξεων του Καλλικράτη, αυτό το οποίο έκανε, είχε πάρει μια απόφαση προκειμένου να συμφωνηθούν τα παρακάτω νομικά πρόσωπα το οποίο θερματίσω και να συσταθεί το καινούργιο νομικό πρόσωπο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αντιλήψης και Παιδείας του Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρου, σαν καλλιτεχνικό νέο νομικό πρόσωπο. Τα νομικά πρόσωπα τα οποία είχαν συγκονευτεί μετά την έγκριση του Περιφερειάρχη Αντιλήψης του ΠΕΚ, το οποίο δημοσιεύτηκε, ήταν ο Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικής Αντιλήψης του Λουτρακίου Περαχώρας, ο πρώτος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αγίων Θεοδόρων, ο Οργανισμός Δημοτικών Υπερφωνητριακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας και το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμων Αγίων Θεοδόρων. Αυτά τα τέσσερα νομικά πρόσωπα συμφωνεύτηκαν σε ένα νέο νομικό πρόσωπο. Το ΦΕΚ αυτό δημοσιεύτηκε στις 2 Ιανουαρίου του 2011. Οπότε αυτό το οποίο καλέστηκε κατά τη στοιχεία, έτσι όπως ακριβώς έκανε και ο Δήμος κατά την απογραφή ένωση όταν έκανε ο Δημός Καλλικρατικός Δήμος σαν συνένωση των δύο Δήμων, αυτό το πράγμα έκανε και το καινούργιο νομικό πρόσωπο. Υπήρχαν αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου που ορίσαν την Επιτροπή Απογραφής Έναρξης, η οποία και συνεδρίασε κατά τον οδηγό της Απογραφής Έναρξης που ήσχε για τους νέους περιφερειακούς δήμους που είχε εκδώσει η ΕΤΑ κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών. Αποτυπώθηκαν οι τέσσερις φάσεις της Απογραφής Έναρξης και αυτές σχηματίστηκαν οι απογραφικές καταστάσεις και αντίστοιχα ο ισολογισμός έναρξης του νομικού προσώπου. Υπήρχε σχετική απόφαση λήψης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου που ενέκρινε και συνέταξε την ουσία του ισολογισμού έναρξης και αυτό πλέον έχει δώσει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου αυτός ο ισολογισμός έναρξης να εγγυηθεί, να μπορέσουν το αντίστοιχο μικρό παγιό που προκύπτει να ενσωματωθεί στη βάση του δεδομένου του Νομικού Προσώπου για να μπορέσει να προχωρήσει μετά στην πορεία και στα επόμενα συμβούλια να εγγυηθούν οι απολογισμοί και οι ισολογισμοί των ετών 2011 και 2012 που θα έρθουν σε επόμενα συμβούλια. Ενδεικτικά λίγο να αναφέρω ότι η περιουσιακή κατάσταση αναφέρεται στην ημερομηνία της 1ης Σεπτεμβρίου του 2011. Ο εξοπλισμός ο οποίος έχει αναφέρεται σε προγράμματα της οικονομικής και λοιπές διοικητικές εφαρμογές που χρησιμοποιεί το νομικό πρόσωπο, αναφέρεται σε ένα μεταφορικό μέσο που αφορά σε κάποιο στενοφόρο το οποίο λειτουργεί στο νομικό πρόσωπο και εξυπηρετεί τις ανάγκες του και στα έκτακτα και το λοιπό εξοπλισμό συμπτωτήσεων που είχαν οι παιδικοί σταθμοί. Η αξία αυτών του παγιωτικού εξοπλισμού ανερχόταν την 1η Σεπτεμβρίου του 2011 σε ύψος 154.352,34 ευρώ. Απαιτήσεις υπήρχε ένα ανεξόπλητο υπόλοιπο ενός ενοικίου μίσθος στην ουσία του κηλικίου, ενός κηλικίου 612 ευρώ και την 1η Σεπτεμβρίου 2011 υπήρχαν ανίσπρακτα υπόλοιπα από το πρόγραμμα, ένα προηγούμενο πρόγραμμα την ΕΕΤΑ όσον αφορά στην λειτουργία των παιδικών σταθμών ύψος 35.061,46. Το χρηματικό υπόλοιπο το οποίο πληρονόμησε το καινούργιο νομικό πρόσωπο από τα τέσσερα προηγούμενα νομικά πρόσωπα που προαναφέραμε, ανήλθε στο ύψος των 183.241,18 ευρώ. Αντίστοιχα, οι υποχρεώσεις οι οποίες είχε συγκεκριμένη ημερομηνία σε προμηθευτές ανέρχονται σε 56.000 ευρώ περίπου σε προμηθευτές, σε ύψος 550 ευρώ περίπου όσο αφορά στη ΔΟΗ, σε 9.197 οφειλές που είχε την υπάρχουσα ταμεία και υπήρχε και μία οφειλόμενη μισθοδοσία επειδή ήταν αρχές του μήνα, είχε εκδοθεί όσον αφορά στους υπαλλήλους και ύψος 12.295,39. Αυτά ως ποσό η διαφορά δηλαδή του συνόλου του ενεργειακού που αναφέραμε ύψος 240.000 ευρώ, μείον το σκέλος του πρακτικού που αφορούν τις υποχρεώσεις, διαμορφώσαν ένα κεφάλαιο, λογιστικό είναι το μέγεθος, που ξέφερα ύψος 131.913,86. Εννοείται ότι οι οφειλές αυτές είχαν εξοπλιστεί οικονομικά και πρόθυμα με την λήξη του έτους θα το δούμε στον εξοπλισμό που φέρθηκε το έτος 2011. Κινητικά λίγο να αναφέρω ότι αν προκύψει όπως ακριβώς ορίζουν και οι σχετικές διατάξεις, η ορολογία του προεδρικού διατάγματος, ότι οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει της απογραφής, υπάρχει δυνατότητα στα τρία επόμενα έτη, αν προκύψει κάποια καινούργια στοιχεία
δικαστήριο το οποίο μεταφράζει την προσεκτική κατάσταση για τον κλεισμό έναρξη, θα ενσωματωθούν κανονικά μέσα στου οδηγού που θα κλείνουν και θα δεχόνται στο για ψήφιση στο δημοσίευμα. Αυτά. Ευχαριστούμε κύριε Μαρούκα. Παρακαλώ, κάποιο κύριο συνάδελφο. Παρακαλώ, κύριε Σάμπο. Επειδή ακριβώς οφείλουν να λειτουργήσουν, είχαν ενταχθεί ως φορείς γενικής κυβέρνησης στο Μητρό Δεσμέσεων, ως φορείς γενικής κυβέρνησης, αυτό το οποίο ήταν υποχρεωμένο ήταν να συντάξουν και ισολογισμούς. Αντίστοιχα, οι ισολογισμοί, δηλαδή μαζί με τον απολογισμό που σας ακριβώς πανεπιστήμιο, θα πρέπει να έρθουν και οι ισολογισμοί. Ενώ έχουν ολοκληρωθεί και έχουν παραδοθεί οι απολογισμοί, παραμένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη διαδικασία του ισολογισμού, αν ολοκληρωθεί και να μπορέσει να ενσωματωθούν και οι ισολογισμοί αντίστοιχα. Βέβαια, οτιδήποτε αφορά σε στατιστικά στοιχεία, αποστολή στοιχείων στην κυβέρνηση, δεν πάει γίνονται κανονικά. Απλά είναι η τεχνική διαδικασία μετά το θέμα, γι' αυτό έρχεται το θέμα του ισολογισμού. Υπάρχουν ενδεικτικές, υπήρχαν διαδικασίες, το Υπουργείο είναι ενημερωμένο προ τα δημοσιογραφικά. Είναι ενδεικτική διαδικασία. Αντίστοιχα του ισολογισμού, έτσι αν μπορούν να το σπουδάσουν, μπορούν να έρθουν και οι υπόλοιποι να μιλήσουν. Παρακαλώ, καλό κύριο συνάδελφο. Κυρία Σιμακόπουλε, έχετε κάτι. Λευκό. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία. Με τη λευκή ψήφο του κ. Σιμακόπουλου. Και μια ερώτηση, αν δεν τα απαντήσω. Λογιστές εμείς δεν έχουμε στο Δήμο να κάνουμε... Αν δεν τα απαντήσω. Όχι, δεν έχω πρόβλημα μαζί μας, κύριε. Απλώς ρωτάω, εμείς στο Δήμο... Εργαζόμενος είναι και ο κύριος εργαζόμενος είναι, κύριε Σιμακόπουλου. Να τον προσλάβουμε και αυτόν αν χρειαστεί. Εάν έχει ανάγκη. Δεν θέλει, δεν θέλει. Ευχαριστούμε κύριε Μανούκα. Ευχαριστούμε. Κύριε, παρακαλώ πάρα πολύ. Όποιος δεν θέλει να παρακολουθήσει το Συμβούλιο μπορεί να βγει έξω. Θέμα 5. Λήψη απόφασης για ονομασία του πιστού γυμναστηρίου Αγίων Θεοδόρων. Υπάρχει απόφαση σχετικά με την ονοματοδοσία του Ιστού Γυμναστήριου Αγίων Θεοδόρων από το τοπικό συμβούλιο. Παρόντες από τους 5 συναδέλφους, οι 3 από τις 2 που αποφάσισε και εισηγήθηκε το Χριστό Γυμναστήριο Αγίου Θεοδόρου να ονομαστεί Χρωμιόνιο σύμφωνα με την πρόταση του Πρόεδρου. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Λιμιώτη, μπορείτε να μας κάνετε κάποια εισήγηση σχετικά με το θέμα. Καλησπέριζω και από μένα το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήθελα να πω ότι στη συγκεκριμένη απόφαση κάλεσα όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δημοτικού Διαμερίσματος των Αγίων Θεοδόρων και τους τοπικούς αθλητικούς συλλόγους. Νομίζω δηλαδή ότι κάλεσα αρκετούς φορείς για να πάρουν μία ομόφωνη απόφαση. Η απόφαση που πήραμε ήταν στο όνομα Χρωμιόνιο, διότι κάτω από το συγκεκριμένο γυμναστήριο, όπως γνωρίζουν εδώ οι εντοπίτες μας, υπάρχουν και έχουν βρεθεί αρχαία, δίπλα βρίσκονται αρχαία, της αρχαίας Χρωμιώνας, και νομίζω ότι εύλογο κατ' εμέ, είναι να ονομαστεί το συγκεκριμένο γυμναστήριο Χρωμιόνιο. Δεν νομίζω να έχω να αναφέρω κάτι άλλο. Και οι αθλητικοί σύλλογοι και όλα αυτά ήταν ομόφωνοι σε αυτή την απόφαση, συμφωνήσανε. Ευχαριστούμε. Μαζί με την ονομασία θα ήθελα να μάθω πότε θα έρθει και η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας. Και να δώσουμε λίγο βάση στο Χριστό Γυμναστήριο ώστε να λειτουργήσει λίγο καλύτερα. Δεν μπορεί τώρα να λειτουργεί με την ευθύνη των ομάδων.
να αυτό, όπως ξέρετε, το ξύλο είναι ένα παράδειγμα. Σας φέρω φίλοι παρκέ, θέλει μια παρκετίνη κάτω να περαστεί και το πετάνε με νερό. Γιατί δεν έχουν τα υλικά τρέξει να δώσουν τα υλικά να το κάνουν μόνοι του, εφόσον το συντηρούν. Το ξύλο κάνει, το νερό κάνει ζημιά. Ναι, μια σουδαρίστα και το περνάνε, δεν έχουν παρκετίνη. Καλό είναι να το πει. Δεν το ξέρω ακριβώς. Θέλει κάποιο υλικό το ξύλο για να συντηρηθεί. Είναι κρίμα με το νερό. Γιάννη, νομίζω ότι είσαι γνώστης του προβλήματος. Παρακαλώ, κύριε Κακούρο. Μια ερώτηση. Δεν υπάρχει φυλάκας. Έχω δώσει το λόγο, κύριε Σμακούμπλα, αμέσως μετά. Εγώ να πω ότι την κατάσταση που βρήκαμε για το κλειστό γυμναστήριο Γιάννη Θοδώρων, βρήκαμε ένα κλειστό γυμναστήριο χωρίς άδεια. Αδειοδοτήσαμε, το πιο σημαντικό είναι αυτό και το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν η αδειοδότηση του κλειστού γυμναστήριου των Αγίων Θοδώρων μετά για την αδειοδότηση του Δημοτικού Κολυμπητηρίου την ίδια περίοδο. Είμαστε έτοιμοι όσο αφορά τον κανονισμό λειτουργίας. Ενδεχομένως πρέπει να περάσει πρώτα από ποιότητα ζωής, από τοπικές κοινότητες και μετά από Δημοτικό Συμβούλιο, όπως όλοι οι κανονισμοί λειτουργίας. Και θέλουμε από τη στιγμή που θα υπάρχει ο κανονισμός, έτσι ώστε να βρούμε και ποιος υπάλληλος θα είναι εκεί, να δούμε και με το τμήμα το διοικητικό ποιον υπάλληλο μπορούμε να βάλουμε, έτσι ώστε όπως και οι υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις να λειτουργούν όσο πιο σωστά γίνεται και προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Γαμπούρο. Και βέβαια έχω και τα όλα τα αιτήματα και των τοπικών συλλόγων που ήδη έχω κάνει και συναντήσεις μαζί τους και με τον Τύρον και με τον Στρατιλάτη όσο αφορά για τα προβλήματά τους και είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση όσο αφορά και το τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε. Κυρία Σημακόπουλε, καλυφθήκατε από την απάντηση του κυρίου Αντιδήμαρχου. Ναι, καλύφθηκα σχετικά. Θέλω να πω το εξής όμως. Εάν συμβεί το παραμικρό εκεί, το παραμικρό, με φθορές, με τραυματισμό, με, πώς λειτουργεί, χωρίς, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό είναι το ένα και το δύο. Δεν θα έπρεπε να προηγηθεί αυτό πρώτα η συγκρότηση και μετά να λειτουργήσει. Είναι φανερά αυτά τα πράγματα. Εδώ ένα καφενείο ανοίγει κάποιος και έχει υπεύθυνο καταστήματος. Τώρα μιλάμε για κολυμπητήριο, περιουσία κοινωνική του λαού. Για το κλειστό γυμναστήριο των Αγίων Θοδώρων. Για το κλειστό γυμναστήριο μιλάμε. Λάθος έκανα, δεν πειράζει. Παρακαλώ, κύριε Λιμιώτη. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω είμαστε εκτός θέματος. Εδώ συζητάμε για την ονομασία του γυμναστηρίου. Αν είναι δυνατόν, τι συζητάμε τώρα. Επί του θέματος λοιπόν. Όσον αφορά λήψη απόφασης για ονομασία του πιστού γυμναστηρίου Αγίων Θοδώρων. Έχει κάποιος συνάδελφος κάτι να προσθέσει, να πει κλπ. Ομόφωνα με την γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου. Ομόφωνα. Θέμα 6. Λήψη καταρχήν απόφασης για ονομασία παραλυκής πλατείας στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδόρων. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε στη διαδικασία ψηφοφοριών. Εάν νομίζετε ότι μπορείτε να κάθεστε έξω, καθίστε. Παρακαλώ, κύριε Λιμιώτη, πάλι. Θα ήθελα να μιλήσω, κυρία Στάμου. Κυρία Στάμου. Εξιοδοτείτε, κυρία Στάμου, μάλιστα. Ωραία, κυρία Στάμου, έχετε το λόγο. Η ορματοδοσία αφορά την παραλιακή πλατεία των Αγίων Θεοδόρων που περιποιείται από τα οικοδομικά τετράγωνα 74-75 και τον παραλιακό πεζόδρομο. Ναι, είναι η πλατεία δίπλα στην καφετέρια της Χριστίνας. Αυτό αφορά. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3463 του 2006, το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου 4071 του 12, το λέω για τα πρακτικά αυτά, η ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατιών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Οικείου Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Ήδη η Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων, με ομόφωνη απόφασή της, έχει προτείνει να δοθεί το όνομα στην πλατεία αυτή, Φιλοστράτες, πλατεία Φιλοστράτες. Λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο, έχει αποφασίσει η τοπική κοινότητα, χρειάζεται, έχει γνωμοποιήσει, χρειάζεται λοιπόν η επικύρωση από την
από το κεντρικό δημοτικό συμβούλιο του Δημοκρατίου Αγίων Θεοδωρών. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω τα εξής. Για την εν λόγω πλατεία δεν υπάρχει επίσημη ονοματοδοσία, καθώς δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες του νόμου. Όσον αφορά την προηγούμενη ονομασία, η οποία έχει δοθεί σαν πλατεία Σιμίδη, έχω να κοιτάξω τα εξής. Αυτή η ονομασία δεν είναι επίσημη, διότι όπως προείπα δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες του νόμου, που είναι η λήψη αποφάσεως της τοπικής κοινότητας και επικύρωση μετά με απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας, του Δημοτικού Συμβουλίου, αφενός και αφετέρου ήθιστε και δεν είναι δεοντολογικό να δίδεται ονομασία ζώντος προσώπου σε τέτοιους χώρους, δηλαδή σε συνοικίες, οδούς και πλατείες, και αυτό βέβαια το αποσυνδέω από την προσωπικότητα του κυρίου Σιμίδη και δεν αναφέρομαι ειδικά σε αυτό, αναφέρομαι γενικά σε οποιαδήποτε προσωπικότητα που ζει. Και αυτό γιατί? Διότι δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί η προσωπικότητα αυτή μέχρι το τέλος της ζωής του. Δηλαδή μπορεί κάποιος να διαπράξει ένα αδίκημα το οποίο να είναι ποινικό αδίκημα και δεν θα είναι σωστό να υπάρχει η ονομασία, το όνομά του σαν ονοματοδοσία, να δηλαδή ονοματοδοσία σε μια πλατεία ή σε έναν χώρο τέτοιο που απαιτεί ο νόμος. Μετά, όσον αφορά την αιτιολογία, γιατί οδηγηθήκαμε οδηγηθήκε το τοπικό συμβούλιο στο να δοθεί η ονομασία Φιλοστράτη. Και τι είναι αυτή? Στην είσοδο της εκκλησίας των Αγίων Θεοδόρων υπάρχει επικίνδυα πλάκα η οποία αποδίδεται στον τάφο μιας νεαρής κοπέλας της Φιλοστράτας, η οποία απεβίωσε, μη με ειρωνεύεσαι πρόεδρε, σε ηλικία 14 ετών. Λοιπόν, αυτό θεωρείται σαν αρχαιολογικό έβριμα, διότι τοποθετείται χρονολογικά στην ιστερο-ρωμαϊκή εποχή και μέσα στην πλάκα αυτή εκφράζονται δύο πράγματα. Πρώτον, η λύπη της, διότι αποχώρησε και εγκατέλειψε τον κόσμο σε τόσο νεαρή ηλικία, και η ευχή που δίνει στους υπόλοιπους ζώντες να αγαπούν και να ερωτεύουν τη ζωή του μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Χαρμολύπης, ακριβώς το μέγιστο, κύριε Στάμου, το μέγιστο σημείο Χαρμολύπης. Επιπλέον, η εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων, όπου υπάρχει επικίνδυα πλάκα, βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την πλατεία στην οποία πρόκειται να δοθεί το όνομα της Φιλοστράτας. Και ακόμα, αν θέλετε, εγώ θα κάνω και μια ελεύθερη μετάφραση του ονόματος Φιλοστράτα, που σημαίνει ο φίλος της Στράτας, δηλαδή αυτός που αγαπάει το περίπατο, το περπάτημα, καθώς οι πλατείες, εκτός από τόπο συγκέντρωσης, είναι και ένας τόπος όπου πάει κάποιος να περπατήσει, να ευχαριστηθεί τη φύση κτλ. Αυτά είχα να πω και φρονώ ότι είναι πολύ όμορφη η σκέψη του Δημοτικού Συμβουλίου και η απόφαση να δοθεί αυτή η ονομασία και προτείνω να γίνει δεκτή η σύλληψη. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ κάποιος άλλος συνάδελφος. Εγώ θα είμαι υποχρεωμένος, να βάλω κάποια πράγματα στη θέση τους. Είμαι υποχρεωμένος να αποκαταστήσω κάποια πράγματα και να πω ότι οι νεότεροι θα πρέπει, είναι υποχρέωσή τους, να ρωτάνε τους παλιότερους για το τι συνέβη και το τι έγινε τα παλιότερα χρόνια, μέχρι και πρόσφατα δηλαδή, σε αυτόν τον τόπο που λέγονται Άγιοι Θεοδόροι ή και γενικότερα. Με αυτή τη λογική λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το να απορρίψω μία ονομασία που δόθηκε στη συγκεκριμένη πλατεία επί χρόνια τώρα. Ήταν μία ιδέα η οποία έπεσε τελείως αυθόρμητα. Να πούμε λοιπόν αυτή την πλατεία κάτω εκεί στη Χριστίνα, όπως την περιέγραψε η κυρία Στάμου, να την πούμε πλατεία του Σιμίτη. Γιατί? Γιατί ο Σιμίτης, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, σε αυτόν τον τόπο έχει κάνει κάποια πράγματα, έχει προσφέρει κάποια πράγματα. Και είναι λάθος μας να τα διαγράφουμε για οποιοδήποτε λόγο. Θα θυμηθούν οι παλιότεροι
και μου κάνει εντύπωση πώς η κυρία Στάμου δεν θυμάται ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε το θέμα πάλι της ονομασίας στη συγκεκριμένη πλατεία σε προηγούμενα στο Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Θεοδόρου. Είχατε πει τη Φιλοστράτα, δεν την είχατε ανακαλύψει τότε, κυρία Στάμου. Παρακαλώ. Λοιπόν, να φέρετε τα πρακτικά. Να φέρετε τα πρακτικά. Κανένα, καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Όχι, παιδάκι. Μιλάμε το 2009 περίπου. Η Σοφία μιλάει. Επί Σοφία. Μιλάω λοιπόν για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Θεοδόρου. Ήρθε λοιπόν το θέμα όσον αφορά την ονομασία της πλατείας και είπαμε ότι μάλλον δεν αρνηθήκαμε, ο Άγγελος ο Σταμούλης θα το θυμάται σίγουρα, ότι είπαμε και ο Άρης, είπαμε ότι εντάξει, καλός κακός έτσι την ονομάζαμε και αποσύραμε το θέμα, δεν πήραμε τελικά απόφαση, γιατί είπαμε άσε και θα δούμε τι θα γίνει αργότερα και λοιπά. Λοιπόν, επειδή ο Σιμίτης λοιπόν είναι ζωντανός ακόμα και ο άνθρωπος μακάρι να είναι και να ζήσει από χρόνια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα λόγο να μην συμφωνώ, να μην συμφωνήσω με το τοπικό συμβούλιο, το συμβούλιο και την κυρία Στάμου. Απλώς δεν μπορώ να μην επισημάνω κάποια ζητήματα και μία συγκεκριμένη προσφορά αυτού του ανθρώπου, στον οποίο κάποια στιγμή κάποιος σκέφτηκε ότι πρέπει να του αφιερώσουμε, εν πάση περιπτώσει, μία πλατεία. Από την άλλη μεριά, το όνομα Φιλοστράτα σαφώς είναι ένα όνομα το οποίο το έχουμε υιοθετήσει εμείς στους Αγίους Θεοδόρους και το έχουμε και αγαπήσει. Και βεβαίως με όλη αυτή τη σημασία που έχει και βεβαίως εξήγησε η κυρία Στάμου. Εγώ προσωπικά, επειδή δεν θέλω να είμαι εν πάση περιπτώσει, όχι ανακόλουθος, δεν θα το λέγα, προγονόπληκτος. Έτσι, υπάρχουν άλλα ζητήματα και άλλοι χώροι που θα μπορούσαμε να δώσουμε και το όνομα Φιλοστράτα και ένα σωρό άλλα ονόματα. Εν πάση περιπτώσει, επί του συγκεκριμένου, προσωπικά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αγαπητοί συμπατριώτες του Τοπικού Συμβουλίου, εγώ θα απέχω. Δεν θα ψηφίσω τη συγκεκριμένη πλατεία με το όνομα Φιλοστράτα. Ο κύριος Στάμου, ο Δημήτρης, έχει το λόγο και η κυρία Πρωτοπαπά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε. Αν και μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να σταθούμε όλοι με μεγάλη ευαισθησία. Όντως, έτσι είναι τα πράγματα όπως τα κατέγραψε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τίθενται όμως ορισμένα ερωτήματα μετά από αυτό. Γιατί τότε το Συμβούλιο δεν ονοματοδότησε την συγκεκριμένη πλατεία? Διότι καθά γνωρίζω και ο ίδιος ο κύριος Σιμίτης είχε αρνηθεί. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Το πήραμε υπόψη μας και έτσι. Άρα λοιπόν, γιατί είχε αρνηθεί προσωπικά, και δεν θα είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα εξηγήσει τους λόγους για τον πρώην Πρωθυπουργό. Τον οποίο θα πρέπει βεβαίως να είχαμε τιμήσει. Το πώς θα τον κρίνει η ιστορία είναι άλλο θέμα και πώς θα τον βαθμολογήσουμε πολιτικά. Αυτό που με αφορά, αν θέλετε, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, τον έχω κρίνει κατά τη διάρκεια της θητείας μου στη δημοσιογραφία. Δεν έχει κανένα λόγο όμως αυτό. Οφείλω, όπως είπαμε, ευαισθησία, ιδιαίτερα εδώ οι Αγιοθοδωρίτες, να σταθούμε σε αυτό το πρόσωπο. Και το λέω γιατί, επειδή κάνατε αναφορά στην ιστορία, κύριε Πρόεδρε, θα πω μια πρόταση, μια πρόταση το οποίο είχα κάνει τότε και πέρασε στον Τούκου. Γιατί κανένα δεν πήρε την πρωτοβουλία. Τουλάχιστον, ας τον είχαμε τιμήσει αυτόν τον άνθρωπο όταν προσέφερε. Ας του είχαμε δώσει το χρυσό κλειδί της πόλης, ας τον είχαμε κάνει επίτιμο δημότη,
Είχα προτείνει μάλιστα τότε και ήταν τιμή για τους Αγίους Θεοδόρους. Όταν έχουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, τότε, είπε Άγγελε. Δεν ξέρω ποια κάνατε, τον κύριο Σιμίτη με ενδιαφέρει. Καλύτερα αργά παρά ποτέ, θα το ναι. Τώρα. Τώρα, με αυτό λέω τότε όμως που ήταν Πρωθυπουργός, ήταν ο κύριος Δήμας πάλι και δεν το λέω για κανένα ιδεολογικό ή άλλο λόγο παρεξηγητό έτσι. Δεν με ενδιαφέρουν, τους τιμώ τους δύο σαν πρόσωπα. Επίτροπος που θα μπορούσε να γίνει μια συνδυαστική τελετή και να τους έχουμε και τους δύο στη μόνη να βρούμε, δεν είχε ποτέ. Αυτά ανήκουν στην ιστορία όμως. Τώρα όμως φτάσαμε εδώ όμως, αγαπητέ Πρόεδρε, δεν ξέρω και τίθεται κατά αυτόν τον τρόπο το θέμα, δεν ξέρω αν πρέπει να το επαναφέρουμε και πάλι, δεν ξέρω αν το θέλει και ο ίδιος ο κ. Σκύλης. Και έτσι όπως έχει έρθει η ιστορία, έρχομαι και εγώ σε δύσκολη θέση ομολογουμένως. Δεν μπορώ όμως να αγνοήσω την απόφαση του τοπικού συμβουλίου, η οποία ήρθε και με την παρουσία όλων τα πράγματα. Ο καθένας ας κρίνει και ας ψηφίσει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σέβομαι την απόφαση της δημοτικής κοινότητας. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω ποιος ανέλαβε την πρωτοβουλία να ονοματοδοτήσει τη συγκεκριμένη πλατεία τη συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή ήταν μια πρωτοβουλία εδώ της δημοτικής. Δεν θεσμοθετήθηκε, συγγνώμη παρεμβαίνω. Ναι. Θεσμοποιήθηκε δηλαδή. Όχι, απλά. Ελέγχθη. Δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ η ονομασία. Όχι, αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχουν τόσα. Ναι, προσέξτε όμως. Υπάρχουν τόσα προβλήματα στο Αγίου Θεοδόρου. Το πρόβλημα των μίσων είναι πώς θα ονομαστεί ή μετονομαστεί η συγκεκριμένη πλατεία. Και θα επιτρέψετε να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν συμφωνώ με την κυρία Στάμου, διότι έτσι όπως ετέθη το θέμα, είναι σαν να μετονομάζουμε μια πλατεία Πυλοστράτα σε αντίθεση με την ονομασία, ας πούμε, την άτυπη ονομασία Σιμίτη. Δεν παρακολουθείτε. Λοιπόν, ναι, δεν αναφερθήκατε, ναι, μα σας είπα άτυπη, απλά αναφερθήκατε και είπατε ότι μιλήσατε, αναφέρατε στο όνομα του Σιμίτη και ουσιαστικά καταλαβαίνει και οποιοδήποτε ότι θα πρέπει να ονομαστεί κάπως διαφορετικά, ούτως ώστε αυτός ο άτυπος χαρακτηρισμός και ονοματοδοσία Σιμίτη, ας πούμε, πλατεία Σιμίτη, να εκλείψει. Νομίζω ότι δεν τίθεται σε σωστή βάση όπως το θέσετε τώρα, όπως το θέσατε. Βέβαια θα συμφωνήσω σε ό,τι αφορά την απόφαση, με την απόφαση δημοτικής κοινότητας, αλλά καλό είναι τέτοια θέματα να μην τίθενται, θα συμφωνήσω με την έννοια πως γίνεται, κύριε Δέρβε. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή θα ψηφίσω στη συνέχεια. Μπορεί και να απέχω του θέματος, διότι έτσι όπως ετέθη, επαναλαμβάνω πάλι, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να αναφερθεί οποιαδήποτε, να γίνει οποιαδήποτε αναφορά σε μια παλιά ονοματοδοσία που, όπως εσείς είπατε, ότι στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων, υπάρχει μια ιστορία με το συγκεκριμένο πρόσωπο, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ο καθένας ξέρετε που βρίσκεται και που ανήκει και, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν σεβόμαστε ένα πρόσωπο ότι και αποδεχόμαστε ουσιαστικά τις ενέργειες και τις πράξεις ενός ανθρώπου. Νομίζω ότι θα πρέπει, ήταν άστοχο αυτό που κάνατε, κυρία Στάμου, από την πλευρά της διοίκησης σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, μετά. Ορίστε. Θα δευτερολογήσετε μετά, κυρία Στάμου. Δεν θα σας διακόψουμε, δεν θα σας κόψουμε το λόγο. Παρακαλώ. Ο κύριος, κάποιος άλλος κύριος συνάδελφος, η κυρία Παντούδη έχει το λόγο. Ελάτε κοντά, κυρία Παντούδη, στο μικρόφωνο. Εδώ, Κατερίνα, αυτό εδώ. Ας δώσουμε λίγο χρόνο σε αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι τόσο απλό, αγαπητοί συνάδελφοι από το Λουτράκι και από τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου. Κυρία Πρωτοπαπά, η απόφαση αυτή, η συγκεκριτική μάλλον απόφαση, έχει τεθεί εδώ και 9 μήνες περίπου. Δεν είναι τωρινή. Εντάξει. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το να έχει όνομα κάποια πλατεία, γιατί λέγαμε στην πλατεία, πηγαίνουμε στη Χριστίνα, στην πλατεία Χριστίνας, γιατί το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού από κάποιους ήταν λίγο περίεργο να υποθεί. Ωστόσο, θεωρούμε ότι έχουμε δικαίωμα, εφόσον μας το δίνει ο νόμος, σαν σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας, να κάνουμε χρήση των αρμοδιοτήτων μας. Επομένως, θεωρήσαμε ότι εφόσον δεν υπάρχει τυπικά και το ψάξαμε
επισταμμένα, εάν υπάρχει η πλατεία Σιμίτη, ονομάζεται Σιμίτη, το ψάξαμε το 1989 και έπειτα δεν υπήρχε τίποτα, οπότε θεωρήσαμε ότι πρέπει να προτάξουμε και να προτείνουμε μια ονομασία. Θεωρήσαμε λοιπόν καλό να προτείνουμε σε εσάς που θα αποφασίσετε την ονομασία αυτή, την οποία η κυρία Στάμου σας ανέλησε. Είπατε ότι δεν υπάρχουν τόσα άλλα προβλήματα. Δεν είναι θέμα προβλήματος ενώ η ονοματοθεσία. Θεωρείτε ότι είναι πρόβλημα. Είπατε ότι υπάρχουν τόσα προβλήματα στους Αγίους Θοδόρους. Το δάστε αυτό. Ασχολούμαστε με την πλατεία. Νομίζω ότι έχετε ασχοληθεί και με άλλα ζητήματα. Μη μείζωνο σημασίες λοιπόν. Για μας λοιπόν η ονομασία αυτή, εφόσον ήταν εδώ και πάρα πολλοί κόσμος, το θεώρησε ότι ήταν και έβυχο και σημαντικό και ιστορικό, γι' αυτό το λόγο το κάναμε. Και ομόφωνα. Και ομόφωνα. Νομίζω και εσείς έχετε κάνει κάτι φιλοστράτεια στο Σουρτσό γυμνάσιο. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πώς την υπαρτιλέξετε, ήταν παράδειγμα, πώς το είπατε, πιο κατά. Δεν θυμάστε κανένα. Είπατε ότι η εισήγησή μου ήταν άτυπη. Η εισήγησή μου όμως ήταν νομικά θεμελιωμένη στο έπακρο. Πρώτον, γιατί δεν είναι μετονομασία, είναι ονομασία. Όπως προείπε ο κύριος Δημήτρης Στάμου, είχε ερωτηθεί και εγώ από αυτήν την πληροφορία ο κύριος Σιμίτης και δεν επιθυμούσε να δοθεί το όνομά του. Λέτε να ήταν τόσο ανενημέρωτος, διότι από ανταχού της Ελλάδος δεν υπάρχει πλατεία, συνοικία και δρόμος ζώντος πολιτικού προσώπου ή άλλης προσωπικότητας επιστήμονος κτλ. Και εξήγησα τον λόγο, ο οποίος είναι προφανής ο λόγος, δηλαδή αυταπόδεικτος, ότι η διαδρομή ενός ανθρώπου αρχίζει από τη γέννησή του μέχρι το θάνατό του. Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί μια προσωπικότητα. Και δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κύριο Σιμίτη. Αναφέρομαι γενικά. Δηλαδή νομικά, μόνο που δεν υπάρχει διάθεση. Δεν ξέρω αν υπάρχει να ψάξω να την βρω. Ότι είναι απαγορευτική. Για ποιο λόγο να αναφερθείτε εσείς. Συγγνώμη, αφού δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τακτοποιηθεί. Όσον αφορά υπάρχουν σοβαρά θέματα, δεν φάγαμε τόσο πολύ χρόνο δηλαδή για αυτό το θέμα, ούτε ξοδέψαμε χρήματα για να παραγωνιστεί ένα άλλο σοβαρό θέμα. Αλλά ήθιστε να φύγετε έτσι τους ανθρώπους που κάνουν σωστές εισηγήσεις. Και η δική μου εισηγήση είναι γενικά αποδεκτή από τους δημοτικούς συμβούλους και τους ευχαριστώ. Ο κ. Σταμαρίνου, μπορεί να μπάρει εξηγηθούμε. Και κ. Σκάδελφη. Ναι, μα πούτε. Κ. Πρόεδρε, οφείλω να περίσω κάτι. Όντως, αυτά που λέει η κυρία Σταμαρίνου, τυπικά και νομικά, ευσταθούν. Δεν ξέρω όμως, εν προκειμένου, και θα μου επιτρέψετε αυτή την έκφραση, αν το νόμιμο είναι και ηθικό, γιατί εδώ πέρα, τι έχουμε τώρα. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, την ηθική πλευρά του θέματος και όχι καθαρά την νομική. Και μη φανεί ότι αυτός ο τόπος, τώρα που δεν έχει κάποιος την εξουσία, αν θέλετε, είναι σαν θόκο οποιονδήποτε, τον αναθεματίζει. Αυτό δεν θέλουμε να πούμε, γιατί δεν το λέμε. Και δεν τον τιμούμε. Όχι λοιπόν, γι' αυτό εγώ είπα προηγουμένως, ότι είναι πολύ ευαίσθητο και δεν ξέρω πώς θα το χειριστούμε. Προσωπικά ακόμα θέλω μία παρέμβαση, δύο κουβέντες. Αυτή η πλατεία κάτω, αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα 2,5 τελευταία χρόνια έχει πάρει και ένα άλλο όνομα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα μπορούσε να είναι και το πραγματικό όνομα που της αξίζει. Υπάρχει λοιπόν το όνομα που δώσανε η νεολαία μας, η πλατεία νέων. Και αυτοί οι νέοι ήτανε, μαζεύονταν εκεί για να οργανώσουν τη δράση τους για την προστασία του περιβάλλοντος απέναντι στη Σουσάκη Logistics και σε ένα σωρό άλλα ζητήματα. Αυθόρμητα λοιπόν τότε, επειδή οι νέοι έχουν και ευαισθησίες
ενδεχομένως έχουν και πιο αντικειμενικότητα πολλές φορές από εμάς και κριτήριο. Είπανε λοιπόν αυτή την πλατεία, πλατεία νέων, η οποία έχει συνδεθεί με συγκεκριμένες δράσεις, δραστηριότητες και αγώνα. Αγώνα, ο οποίος αγώνας αυτός είναι συνέχεια άλλων αγώνων, παλιότερων για την προστασία του περιβάλλοντος και εναντίον της εγκατάστασης βιομηχανιών στην περιοχή μας. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε πραγματικά έτσι, κοντά στον κόσμο και κοντά στην νεολαία ειδικότερα, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, αυτό το όνομα πήγαινε περισσότερο σε αυτή την πλατεία. Εγώ δεν θα βάλω θέμα να αποσυρθεί το θέμα, δεν θα το βάλω. Αφού θα αφήσω τους συναδέλφους να αποφασίσουν όπως νομίζουν. Παρακαλώ, αν δει κάποιος άλλος συνάδελφος κάτι, επί της υπομπορίας. Παρακαλώ. Είναι απόφαση δρομοδότηση του τοπικού συμβουλίου. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι, απλώς το είπα για να καταγραφεί. Το είπα για να καταγραφεί. Παρακαλώ. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Τότε θα με αναγκάσετε να κάνω πρόταση αναβολής. Εγώ κάνω πρόταση αναβολής, κύριε Πρόεδρε. Μετά από όλα όσα ακούστηκαν, Σιμών, παρεμβαίνω πριν την ψηφοφορία, ζητώ το θέμα να αναλυθεί, να επανέλθει και πάλι στο τοπικό συμβούλιο με τι εισηγήσει ενδεχομένω να υπάρξουν, να παραστούν όλοι, να το ξανασυζητήσουμε και. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις προτάσεις που άκουσα αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ίσως να είναι επικοδομητικές, ίσως να είναι οτιδήποτε άλλο. Θα χαιρόμουν όμως ιδιαίτερα να τις άκουγα από μη Δημοτικό Συμβούλιο των Αγίων Θεοδόρων. Θα ήθελα να τις άκουγα στο τοπικό συμβούλιο των Αγίων Θεοδόρων και όχι στο δημοτικό συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Νέζου. Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Λιμιώτης, έχω και εγώ να προσθέσω το εξής. Πραγματικά, όταν έγινε το συγκεκριμένο συμβούλιο, δεν υπήρχε κάποια άλλη πρόταση. Γιατί τώρα λοιπόν ερχόμαστε και ζητάμε νέα πράγματα. Πού ήταν τότε οι άνθρωποι που είχαν να προτείνουν τις αντιρρήσεις τους, να προσθέσουν τις αντιρρήσεις τους, να πούν κάποιο άλλο όνομα ενδεχομένως, να ήταν εκεί και να κατέβαιναν την άποψή τους. Πέρασε ομόφωνα από ένα τοπικό συμβούλιο, οφείλουμε να το στηρίξουμε, συνηθίζουμε να στηρίζουμε τις γνωμοδοτήσεις των τοπικών συμβουλίων. Εγώ, αν τεθεί θέμα για πρόταση αναβολής, δεν θα την ψηφίσω την αναβολή, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ να πάμε επί της αναβολής. Επί της αναβολής. Ποιος κύριος, κυρία Σύμβουλος, είναι υπέρ της αναβολής. Σημειώνω την κυρία Κιόνη. Κυρία Πρωτοπαπά, κύριος Σταμού Δημήτρης. Η κυρία Κούτμου, Σπύρος Νικολάου, δεν περνάει. Παρακαλώ, επί της ψηφοφορίας όσον αφορά τη γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ποιοι ψηφίζουν, ποιοι ψηφίζουν. Την ονομασία του κύριου. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, τι είναι των απεχόντων. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία απέχοντας του κυρίου Νικολάου σπίλου. Λοιπόν, θέμα έβδομο, ανάληψη ενεργειών κατόπιν.
ανάληψη ενεργειών κατόπιν έκδοσης της αϊπαρχών πόλη 1131 του 2013 περί τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπαίδου Δήμου ή κοινότητας για τα έτη 2011, 2012 και 2013 στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων. Αγαπητοί συνάδελφοι, με το ΦΕΚ αριθμός 1499 στις 20 Ιουνίου του 2013 ο Υπουργός Γεώργιος Μαυραγάνης καρατόμησε τους Αγίους Θοδόρους. Έχει λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών, Υφυπουργός. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, στους Αγίους Θοδόρους δεν υπάρχει το σύστημα που προσδιορίζεται ο φόρος ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων. Λοιπόν, στο εκτός σχεδίου. Μας χρέωσε λοιπόν ο κύριος Υφυπουργός 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όταν, συγκριτικά θα σας πω, στην Πελοπόννησο, στον Άσο Λέκιο 100 ευρώ, στη Βόχα 50 ευρώ, στην Ευρωστήνη 13 ευρώ, στην Κόρινθο 70 ευρώ, στην Εμέα 19 ευρώ, στο Ξυλόκαστρο 8 ευρώ, στο Σαρονικό, στο Δήμο Σαρονικού 30 ευρώ και στο Δήμο Σικιονίων 11 και 50. Αυτό λοιπόν, αυτή η καρατόμηση που προωθείται με αυτό το ΦΕΚ θεωρούμε ότι είναι άδικο, απαράδεκτο και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να δώσουμε εντολή στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να βρει όλους εκείνους τους τρόπους μέσω προφανώς νομικών διαδικασιών να αντιμετωπίσουν και να αποκρούσουν αυτή την κατάσταση, αυτή την τιμή. Αυτή είναι η εισήγηση του Προεδρείου. Παρακαλώ, άλλος κύριος συνάδελφος. Ομόφωνα, παρακαλώ, ο κύριος Ράτης. Έχει κάποιες πληροφορίες επιπλέον ο Σπύρος. Καλό είναι να τις ακούσουμε. Καλό είναι. Θα σας πω ποιες πήγαινε οι πληροφορίες. Επειδή και η Κόρινθο έχει κάνει κάποια πιο νωρίς από εμάς, έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Καλό είναι να συμβουλευτούμε, να δούμε τι έχουν κάνει ώστε να κινηθούμε κι εμείς κοντά στην ίδια κατεύθυνση. Επίσης, μιλήσαμε με τον κύριο Δήμα και μας είπε ότι μπορούμε με τον έφορα να συνονοηθούμε. Δεν είναι δεσμευτικό επειδή πέρασε ΦΕΚ να αλλάξει πάλι η τιμή. Κύριε Δήμαρχε, θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να επισκεφτείτε το Αντιδήμαρχο των Αγίων Δώρων. Αν θέλετε και 2-3 πολίτες ακόμα, είμαι διαθέσιμος να πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, να επισκεφτούμε τον έφορα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο για φέτος, είναι και για το 11 και για το 12 και για το 13. Κανονίστε το, θεωρώ, στο πιο σύντομο. Πρέπει να πω ότι είμαστε ήδη σε επαφή από την πρώτη στιγμή με τον Δήμο Κορινθίου και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαίως μας έχει δώσει στοιχεία τα οποία εγώ θα δώσω στην Οικονομική Επιτροπή, όπως επίσης και κάποιον εξειδικευμένο νομικό ο οποίος μπορεί να προωθήσει αυτό το θέμα. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήταν ιδιαίτερη τιμή αυτή που μας κάνει ο κύριος Υφυπουργός να δημιουργήσει την υπεραξία στο ίδιο στο δρόμο, αλλά σε εποχές των παχαίων εγκλάδων, σε εποχές της νεκρής αγοράς ακινήτων, αλλά και γενικότερα και με στοιχεία του 11, τα οποία, προσέξτε, θέλω να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί, για να τα προσβάλλει κάποιος,
τον φόρο του 11-12 ακινήτων και του 13, θα πρέπει ιδιαίτερα του 11 και του 12, αν έχουν προσδιοριστεί οι αξίες εντός τετραμήνου, που σημαίνει ότι οι προθεσμίες, προσέξτε το λίγο αυτό, ενδεχομένως να λήγουν. Να λήγουν τώρα το Δεκέμβριο, γιατί ο φόρος του 11 και του 12 είναι από τον Αύγουστο σε κάποιους. Π.χ. σε μένα, τον ομιλούντα. Δεν ξέρω, λέει την κυρία Πρωτοβά. Οπότε θα πρέπει οι ενστάσεις, επειδή γίνονται μόνο μέσω του μηχανογραφικού συστήματος και για τη διόρθωση του Ε9 και όχι μόνο μέσω των δηλώσεων στις εφορίες, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και άμεσοι. Δηλαδή, ταχύτατη να δράσουμε, αν θέλετε, χθες. Επιτροπή υπό τον Δήμαρχο, υπό τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ξέρω από ποιους ειδικούς, να επισκεφθούμε τον έφορα, βάζω, είδατε, χρησιμοποιώ και πρώτο πληθυντικό, αν θέλετε, ή απευθείας και πάλι, γιατί έτσι γίνονται πλέον αυτές τις ιστορίες, στο αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να αλλάξει ο νόμος ή ο έφορας να αλλάξει τα συντηρητικά στοιχεία. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, κατά πόσο αυτή την πράξη ξέρω. 70 ευρώ. 70. Βεβαίως. Δεν είναι λίγα. Θα μας έρθει και ο φόρος τώρα, εκτός από τα 3 έτη, είναι τα 12-13, σε κάποιους ενδεχομένους με αυτές τις τιμές, να έρθει και ο φόρος, πώς το λέτε, μεγάλης ακίνησης περιουσίας. Μεγάλης ακίνησης. Αυτά θα πάνε σε κατηγορίες μεγάλης ακίνησης περιουσίας. Τα χωράφια σου. Αλλάζουν οι συντελεστές. Οπότε με ρωτάτε, γι' αυτό σας λέω, τάχει, τάχει, τάχει. Παρασκευή. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, άρα επί του θέματος ομόφωνα, ομόφωνα. Θέμα 8. Παραχώρηση μη χρήση πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου στο Σύλλογο Προστασίας του Δάσους η Άγιοι Θεόδωροι κατόπιν αιτήματος. Σας ενημερώνουμε ότι το τοπικό συμβούλιο ομόφωνα εισηγείται την υποβολή πρόταση προς το ΔΣ της παραχώρησης του πυροσβεστικού οχήματος Ford Ranger στο Σύλλογο Προστασίας του Δάσους η Άγιοι Θεόδωροι για το μέγιστο χρονικό διάστημα που προβλέπεται, αναλαμβάνοντας ο Σύλλογος όλα τα λειτουργικά έξοδα του οχήματος, καθώς και τη συντήρησή του, όπως αναφέρεται στην από 3/10/13 αίτησή του. Παρακαλώ, επί του θέματος, κύριε συνάδελφε. Είναι ομόφωνα από την Ευρωπαϊκή Συμβουλία. Παρακαλώ, ελάτε κοντά στο μικρόφωνο, κύριε συνάδελφε. Εννοείται ότι θα υπάρξει πρωτόκολλο παραλαβής, παράδοση κτλ. Έτσι. Δεν ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το πρωτόκολλο. Και δεν θα γίνει πρωτόκολλο παραλαβής, παράδοση. Θέλω να πω το εξής. Η πυροσβεστική υπηρεσία να αναλάβει τις ευθύνες της. Εδώ τώρα τι λέμε. Όποιος σύλλογος θέλει, μας λέει δώστε του το όχημα και εγώ θα προστατεύσω το δάσος. Και αυτό δεν είναι δουλειά των ιδιωτών. Τι θα γίνει. Είναι με τον εθελοντισμό θα λύσουμε τα δουλειά των εθελοντών, κύριε Σημακούλη. Μα αυτό λέω. Και γίνεται επί χρόνια πολλά. Ναι, και κακώς γίνεται. Α, κακώς. Ναι, κακώς. Δεν ήμουν δημοτικός σύμβουλος, δυστυχώς, και γι' αυτό δεν το έχετε ξανακούσει. Μάλιστα. Αυτό είναι δουλειά που είναι της ίδιας της κυβέρνησης να προστατεύσει τους ορεινούς όγκους, να προστατεύσει τα δάση, να προστατεύσει την περιουσία εκεί που υπάρχει από τους καταπατητές κλπ. Και δεν είναι καθόλου κανενός συλλόγου εθελοντών. Οι εθελοντές καλά θα κάνουν να είναι εθελοντές για την προστασία του σπιτιού τους και ό,τι άλλο νομίζουν. Η περιουσία του κράτους δεν τη δίνουμε. Εμείς δεν θέλουμε να την παραχωρήσουμε σε κανέναν σύλλογο εθελοντών. Παρακαλώ, άλλος κύριος συνάδελφος, έτσι προφορίας, κατά πλειοψηφία απέχονται, διαφωνείτε κύριε Ασμακούλα. Ναι, είμαι κατά, όχι στον εθελοντισμό, δεν θα λύσουμε εθελοντισμό. Πλειοψηφούνται στον κύριο Σημακόπουλο για τους λόγους που ανέλησε. Θέμα 9. Παραχώρηση μη χρήσης του πιστού γυμναστηρίου Αγίων Θεοδόρων στον Παγκοριθιακό Αθλητικό Σύλλογο Καράτε Θησέας
στις 15-12 του 2013 για τη διεξαγωγή του ετήσιου σεμιναρίου καράτε. Εδώ υπάρχει απόφαση τοπικού συμβουλίου σχετικά με την αίτηση του συλλόγου, ομόφωνα εισηγείται την παραχώρηση του πιστού γυμναστηρίου Αγίου Θοδόρου στο Παγκοσμιακό Αθλητικό Σύλλογο Καράτε Θησέας για τη διεξαγωγή του ετήσιου σεμιναρίου καράτε παρουσία διαφόρων συλλόγων από την Ελλάδα, το οποίο θα διεξαχθεί 15-12-13 ημέρα Κυριακή και ώρα από 8 πρωινή ως 2 μετά το μεσημέρι. Ομόφωνα. Θέμα 10. Παραχώρηση μη χρήσης δημοτικής δασικής έκθεσης της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Θεοδόρου στο Σύλλογο Οικισμού Θεάς Αρτέμιδος για δημιουργία χώρων αψυχής κατόπιν αιτήματος. Υπάρχει το αίτημα από το Σύλλογο του Οικισμού Θεά Άρτεμις. Αποφασίζει το τοπικό συμβούλιο ομόφωνα και εισηγείται την υποβολή των υποδοτικών για παραχώρηση δημοτικής δασικής έκθεσης δίπλα από το γραφείο του Συλλόγου για τη δημιουργία χώρου αναψυχής. Παρακαλώ κύριε Συνάδελφε, ο κύριος Θάμο Δημήτρης εκ των λόγων. Ξέρω κατά πόσο είναι τυπικό και νομιμοποιούμε τα πρώτα απ' όλα για το χαρακτηρισμό δασικής έκθεσης. Αυτή είναι μια δασική έκθεση, άρα είναι το δασαρχείο το λόγο. Δεν έχουμε εμείς κανένα δικαίωμα να παραχωρούμε δασική έκθεση, ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι θέλει να μάθει στο αρχείο. Έχω την εντύπωση. Δεν έχει γραφτεί σωστά η απόφαση. Αυτή είναι η διαδικασία. Μην έχει αλλάξει ο νόμος. Εάν εμείς δεν παραχωρήσουμε, αυτή δεν μπορεί να κάνουμε. Εγώ βλέπω. Όταν εμείς λοιπόν το παραχωρήσουμε, από το δασικό. Είναι η μία πλευρά του θέματος. Τη δασική. Ο χαρακτήρας του δασικού. Ο χαρακτήρας πάλι του δημοτικού. Έχουμε πει και πάλι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για παραχώρηση. Δεν ξέρω, πρόεδρε, ποια διαδικασία θα το δούμε. Το θυμάστε, το είχαμε συζητήσει και σε άλλες περιπτώσεις. Μόνο σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορεί να παραχωρηθεί αγαθό του Δήμου. Με βάση τον κώδικα Δήμων Κοινοτήτων, αν δεν θυμάμαι καλά, το 185. Η χρήση. Δεν ξέρω ακόμα και για τη χρήση, γι' αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε. Θα κάνουμε λίγο το αρχείο. Παιδιά, έχουν γίνει τόσα και έχουν πάρει υπογραφές και σφραγίες από το αρχείο που τους λέει και το τι δραστηριότητες ακριβώς πρέπει μπορούν να αναπτύξουν. Και μάλιστα αναφέρουν και το αρχείο, αλλά και αυτοί που κάνουν το αίτημα, τις δραστηριότητες αυτές. Τις παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν. Μέχρι εκεί δεν πάει παραπέρα. Τι μπορούν να κάνουν, τις παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν. Μπορεί να κάνει είτε ο Δήμος είτε ο Σύλλογος σε τέτοιες εκτάσεις. Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση ήταν κατόπιν επίσης του δασαρχείου. Εδώ δεν υπάρχει μέσα μαζί με την αίτηση την απόφαση του τοπικού συμβουλίου για την απόφαση του τοπικού συμβουλίου και αν επειδή από το δασαρχείο μπορεί να το πάρουν. Παρακαλώ κύριε Κούντου. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Στάμου στο εξής, ότι έχουμε ένα περιορισμό στο να παραχωρούν δημοτικούς χώρους, όποιος και αν είναι ο χαρακτηρισμός τους, αν είναι φανταλάγματος τους. Λοιπόν, μπορούμε να καλύψουμε αυτό, επιτρέποντας τη χρήση και την, αν θέλετε, και την κατασκευή κάποιων πραγμάτων που επιτρέπονται από τη δασική νομοθεσία, βεβαίως πάντα με το δεδομένο ότι θα χρησιμοποιείται από όλους και όχι μόνο από τους κατοίκους της περιοχής συγκεκριμένης. Σε κοινή χρήση δηλαδή το δίνουμε όλων. Δηλαδή δεν μπορούν αυτές τις δραστηριότητες, αυτό που να εξηγήσουμε στους ανθρώπους, αν θέλουμε να το αναδείξουμε στην απόφαση, να τους δώσουμε χρήση αποκλειστική κατά την συγκεκριμένη απόφαση για να εκδοθεί και μια ασφάλεια στους
συμμετέχοντες εδώ στο Συμβούλιο, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να γυρίσει αυτό το να γνωρίσουμε. Εγώ δεν θέλω να μην σεβαστώ την απόφαση του τοπικού συμβουλίου, γιατί φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνω την αναγκαιότητα, έχουν μιλήσει με τους ανθρώπους, ξέρουν τι μας δημιουργεί κλπ. Δεν θέλω να αντιδράσω αυτό. Υπάρχει λοιπόν απλά περίπτωση να ξέρετε κάποιοι θέλουν να γυρίσουν αυτό. Αν θέλετε να πάτε να καλύψετε το άνευ, φανταστείτε. Μετά και την απόφαση του Δασαρχείου να του σημειώσουμε έτσι. Όχι, νομίζω σε άλλο απαιτείται. Δεν μπορεί να γίνει δραστηριότητα χωρί. Αυτό απαιτείται. Αλλά θα ξεκαθαρίσουμε όμως τους ανθρώπους ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν μπορούν να είναι αποκλειστικής χρήσης του Συνόδου. Όποιες οι εγκαταστάσεις. Αλλιώς θα πρέπει να υπάρχει αντάλλαγμα. Όμως εγώ οφείλω να το πω και πρέπει να διευκρινιστεί και στην απόφαση για να μην μου κοροϊδεύουν. Δεν μπορούν να είναι αποκλειστικής χρήσης. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Ασημακόπουλε. Για πόσο χώρο μιλάμε, ένα στρέμμα, 10 στρέμματα, 400 στρέμματα, τι είναι. Είναι ένας, δεν το γνωρίζουμε. Περίπου τα δύο στρέμματα. Και θέλουν δηλαδή δίπλα τα γραφεία να κάνουν κάποια, ας πούμε, μια περίπτωση. Καλά, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Πάντως το πυροφυλάκιο που έχει παρακολουθεί στο Σύλλογο Προστασίας του Δάσους είναι για συγκεκριμένη χρήση και έχει παρακολουθεί από το Δασαρχείο. Είναι απόφαση περιφερειακή. Μάλιστα. Ερώτηση, θα υπάρχει επίβλεψη από μέρους του Δήμου για το τι θα γίνει και τα δύο στρέμματα δεν θα γίνουν 32. Εγώ λέω και του Δήμου. Η δασική υπηρεσία, ο Δασάρχης στην κόρη δεν μπορεί να μην ξαναπεράσει από εκεί. Λοιπόν, συμφωνούμε με την παραχώρηση της έκτασης, της δημοτικής της έκτασης, με τη μετά από άδεια και έκκληση του Δασαρχείου και με αποκλειστικά κοινή χρήση. Ομόφωνα, ομόφωνα. Θέμα έντεκος. Παραχώρηση νύχρησης δημοτικού κτηρίου στη δημοτική κοινότητα. Ιστμίας Παλαιών Υπηρεπογείων και Ραβρύσης στον Εξοδεστικό και Εκπολιστικό Σύλλογο. Ιστμίας κατόπιν αιτήματος. Υπάρχει λοιπόν η αίτηση. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε... Παρακαλώ. Ο κύριος Σπάνος, ο κύριος Πρόεδρος, έχει το λόγο. Εγώ θέλω να πω το εξής επί του θέματος. Στην κοινότητά μας υπάρχει ένα κτίριο στην Κυδαυρίση που χρησιμοποιήθηκε για νηπιαγωγείο. Κάποτε πριν από το νηπιαγωγείο χρησιμοποιήθηκε ως ιατρείο. Μετά νηπιαγωγείο, μετά δεν επαρκούσε και φτιάξαμε τότε επί Παύλου, ξεκινήσαμε και φτιάξαμε το νέο νηπιαγωγείο, το παλιό δημοτικό της Κυδαυρίσης. Σήμερα είναι καταλυλημένο. Δεν μπαίνει κανένας μέσα. Σε κατάσταση επασύρτωση κάπως άσχημη και απαράδεκτη. Τα μέσα δεν υπάρχουν ούτε να συντηρούμε, ούτε να βάφουμε, ούτε να κάνουμε το περιποιητούμε και τα όλα αυτά. Και είπαμε, αφού ο Σύλλογος έχει αναπτύξει μια δραστηριότητα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι μας τα θέλαμε, αυτές τις δραστηριότητες του Συλλόγου, γυμναστικές, ζωγραφικές και όλα και περίπου 100 και πλέον άτομα, 150 περνάνε κάθε μέρα από εκεί. Θα θέλαμε να γνώσαμε τον Δήμο. Το έχουμε πει κι άλλοτε, είχαμε έγγραφό μου κάποτε, το είχα στείλει και είχα διαμαρτυρηθεί και ενώ είχαμε τον Προμηθέα, είχαμε κουβεντιάσει με τον κύριο Νίκο Λόι κλπ. Αλλά είναι αδύνατον
για πολλούς λόγους να αναλάβει αυτή την δραστηριότητα ο Προμηθέας. Έτσι θα έπρεπε. Σήμερα λοιπόν αυτός ο σύλλογος δραστηριοποιείται. Έτσι το στη δίνει με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, και έχει εκπαιδευτές σε όλα τα ό,τι θέλετε. Χορούς, τα προηγουμένα, οι γυναίκες, αυτά. Και χρειάζονται ένα ακόμα χώρο για να δεν επαρκεί, γιατί ανοίγονται σε δραστηριότητες. Μια κοινωνία ολόκληρη, δηλαδή, νέοι και μεγάλοι άνθρωποι, μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, και λειτουργούν, ασκούνται, κάνουν οτιδήποτε άλλο. Και αφού το ζητήσανε, είπαμε κι εμείς, θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, θα ζωντανέψει το κτίριο, θα λειτουργεί εν πάση περιπτώσει και θα το προσέχουν όπως είχαμε κάνει με τους αλλοίς. Οι οποίοι το φτιάξαν, το βάψαν και είναι κούκλα τώρα και περνάς και χαίρεσαι. Πρώτα ήταν εγκαλισμένο. Και λέμε, γιατί να, αφού δεν έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε, δεν μπορούμε. Απ' την άλλη μεριά, ευχή ήταν και είναι να μπορούσε ο Προμηθέας να πει ότι δραστηριότητα όπως κάνει στο πνευματικό κέντρο στο Λουτράκι και έχει κάποιες δραστηριότητες, να έκανε οι δραστηριότητες και στα Ίστρια. Το θέλαμε πάρα πολύ. Αλλά πού είναι, δεν μπορεί να το κάνει για πολλούς λόγους. Άραγε, πώς να πεις όχι σε ένα αίτημα που αφορά τους κατοίκους τους ιδίους. Τους νεολαίους, τα παιδιά, τα μικρά, από τα μικρά μέχρι μεγάλες ηλικίες. Λοιπόν, και είπαμε, και μάλιστα η απόφαση βέβαια δεν είναι και ομόφωνη, από ό,τι βλέπετε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μόνο η δική μου και ένας άλλος συμβούλου ήταν. Κατά τα άλλα, οι άλλοι δύο και την περίσχυε ψήφο η δική μου, τα λέμε για να τα ξέρετε. Και έρχεται η πρόταση. Δεν απορρίφθηκε. Δηλαδή, έχουμε την ψήφο τη δική μου. Λοιπόν, με μια αποχή του. Μπράβο. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, να πρόκειται σε εσάς, ας πούμε, να προχωρήσετε παραπέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κακούρος. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συνηγορήσω σε αυτό, στην παραχώρηση του χώρου για το Πολιτιστικό Σύλλογο Εστίνειας, γιατί ήμουν και εγώ μάτιστο ότι έχουν αναπτυχθεί πολλές δραστηριότητες στο συγκεκριμένο σύλλογο και θεωρώ ότι και για να μην επιβαρύνεται το τοπικό κατάστημα της Εστίνειας με όλες τις δραστηριότητες, είτε αυτό είναι η γυμναστική, είτε είναι ο χορός, είτε η ζωγραφική, η γλυκτική, έχουν αναπτύξει πολλές ειδικότητες και δραστηριότητες στο συγκεκριμένο σύλλογο. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει την τοπική κοινωνία η ανάπτυξη του συγκεκριμένου συλλόγου που βοηθάει στην ουσία και τους δημότες μας και τους πολίτες του Δήμου. Άρα και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτή την παραχώρηση. Ευχαριστούμε κύριε Καπουρό. Κυρία Κοτμού. Εγώ επειδή απλά πρόκειται περί παραχωρήσεως κτηρίου που κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει ανάγκη από το Δήμο να χρησιμοποιηθεί, θεωρώ ότι σε αυτού του είδους παραχωρήσεις, για να είναι σαφές, πρέπει να επιφυλασσόμαστε για την ελεύθερη ανάπτυξη της παραχωρήσης και να το γνωρίζουν και οι άνθρωποι. Γιατί εγώ πραγματικά και πριν, αν θέλετε, βρισκόμαστε και μπροστά σε εκλογές και ίσως δεν πρέπει να δεσμεύουμε και τις επόμενες δημοτικές αρχές. Δεν είναι ηθικό. Ότι εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι και θα παραμείνουν πολλά χρόνια και θα κάνουν το καλύτερο δυνατό και κανείς δεν θα τους διώξει λόγω της δραστηριότητας και λόγω και μερικές φορές της δικής μας ανεπάρκειας να κάνουμε πράγματα. Αλλά είναι σωστό και ηθικό να προβληθεί αυτό στη σχετική παραχώρηση. Είναι ελεύθερα να πείτε και είναι σωστό, είναι σωστό αυτό να γίνεται όσον αφορά κτίριο, έτσι. Συμφωνούν και αυτοί και λύσουν. Θα ήθελα να προσθέσω ότι να μην αποκλείεται η παράλληλη χρήση από το Δήμο. Αυτό λέμε. Ναι, δηλαδή όχι μονάχα το δικαίωμα της ανάκλησης, ελευθερίας ανάκλησης, αλλά τον ίδιο χρόνο, το ίδιο χρονικό διάστημα που θα χρησιμοποιείται από το Λειτουργικό και Εκπολιστικό Σύλλογο Εστίνειας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από το Δήμο που θα έχει παρήσταται ανάγκη. Θα έχει το Πολιστικό να κάνει μια εκδήλωση, να μην το πούνε ότι ξέρεις αυτή την αποκλειστική χρήση υπό την προϋπόθεση της παράλληλης χρήσης από το Δήμο. Αυτό το επισημαίνω για να διευκρινιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καπούρο, παρακαλώ. Βάλα, κύριε Πρόεδρε, μου δίνετε ευκαιρία. Συγγνώμη που παίρνω έτσι το λόγο να κάνω μια ενημέρωση προς τους συνατέλφους αλλά και στους πολίτες. Έχετε μπροστά σας όλη μια πρόσκληση, επειδή έχει γίνει δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και η Πανελλήνια Ένωση Τυχιούχων Φυσικής Αγωγής και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων
θα δημιουργηθεί στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο μια ημερίδα σε συνεργασία με το Δήμο Λειτουργικού Αγίων Θαδώρων για την αναβίωση αθλητικών αγώνων Ίστμια στην αρχαιότητα και προσπάθεια για την αναβίωσή τους, αλλά και μια επιχειρηματική ημερίδα αθλητικός τουρισμός και επιχειρηματικότητα. Είναι καλό να σας ενημερώσουμε και να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται από κοινού με αυτούς τους δύο φορείς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία τους με το Δήμο. Ευχαριστώ πολύ. Και είναι την Παρασκευή, την 13 Δεκεμβρίου, στις 12 η ώρα, στο Συνεδριακό Κέντρο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Κακούρο. Επομένως, όσον αφορά την παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Κτηρίου στη Δημοτική Κοινότητα Ιστμίας Παλαιών Υπηαγωγείων Κυραβρίσης, στον Εξαρροϊστικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ιστμίας κατόπιν αιτήματός των, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο θετικά με τις προσθήκες που έθεσε η κυρία Κούρτμου και η κυρία Στάμπα. Ομόφωνα, ομόφωνα. Μια ερώτηση κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ την κυρία Στάμπα. Κακούλ την ανακοίνωση. Εδώ πληρώνουν στο, τη χρήση του συνεδριακού. Α, ναι, αυτό είναι από την τουριστική Εντάξει. Ως φορέα. Να συμπληρώσουμε, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ότι τα έξοδα εργοτισμού τα είπα να αναλαμβάνει ο Σύλλογος. Ναι. Το ρεύμα, το ρεύμα και πας περιπτώσει τι άλλο. Τα έξοδα λειτουργίας. Φτωρές και φτωρές. Μπορεί να δείξει φτωρές. Επιφανές, φυσικά. Κάποιος δημιουργεί να πληρώνει του συλλόγου για να πληρώνει του συλλόγου. Όπως είναι η κατάσταση, κάποιος δημιουργεί. Ο εξοραϊστικός και πολιτιστικός σύλλογος στα Ίσμια προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Δεν υπάρχει ένας άλλος σύλλογος στην περιοχή των Ισμίων. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε η κυρία Σάμου, ότι όντως δεν αποποιείται τη χρήση του Δημοτικού Κτηρίου, όπου το χρειαστεί ο Δήμος θα το χρησιμοποιεί. Αλλά τώρα μην φτάσουμε, Πρόεδρε, αγαπητέ, να αναλάβει τώρα τα έσοδα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Δημήτρη Οδέβε τώρα, ότι θα αναλάβει τώρα. Έχουμε συμφωνήσει κι άλλες φορές. Λοιπόν, ότι θα αναλάβει τώρα τα έξοδα και το νερό και τη ΔΕΗ κλπ. Εντάξει, μην το βάλουμε αυτό. Ή το δίνουμε ή δεν το δίνουμε. Εντάξει, σε λίγο. Εντάξει. Θέμα 13, κύριοι συνάδελφοι, από εδώ και πέρα μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γοργά. Να γίνει προσοχή. Θέμα 13. Έκκληση τριμηνίας έκθεσης εσόδων εξόδων δημοτικού προϋπολογισμένου του 2013 τρίτο τρίμηνο. Παρακαλώ. Κύριε Κλυκοφίδη, έχετε να προσθέσετε κάτι. Έχουμε συσχετισμένο το 9 μήνο συνολικά με πλεόνασμα και λογιστικό. Σε κάθε περίπτωση δεν παίρνουμε σε καμία διαδικασία παρατηρητηρίου και προχωράμε κανονικά την αναλύση του υπολογισμού. Παρακαλώ, κυρία. Πρέπει ένα θέμα να έχετε αναλυθεί στην παραλήψη. Την εξουσιοδότηση υπολείπει στην καμιακή υπηρεσία. Το 10 ντόπι. Το 9 που γίνει 12. Ψηφίζουμε αυτό και μετά επιστρέφουμε στο προηγούμενο. Πρέπει να πάμε στο 12. Εξουσιοδότηση. Εξουσιοδότηση. Το βάλω. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές με τράπεζες, οργανισμούς, ΔΟΗ, ΕΤΑ, ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ΔΕΗ, δημοτικό λιμενικό ταμείο κλπ. Για το έτος 2014. Συγγνώμη κύριε Κλυκοφίδη. Λοιπόν. Ορίζει, αποφασίζει λοιπόν εξουσιοδοτή τους κάτωθη τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Κυριάκη Λουκά, Δόσκορη Κωνσταντίνος, Κάζα Εφροσύνη. Ομόφωνα, ομόφωνα. 13 λοιπόν η έγκριση της τριμηνίας έκθεσης εσόδων εξόδων δημοτικού περιπολογισμού του 2013 τρίτο τρίμηνο. Παρακαλώ κύριε Κλυκοφίδη. Τα είπατε. Η κυρία Παντοπαπά, να ενημερώσετε ότι εχθές ήδη κρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου.
ο πρώτος στο τομό Πολιτική. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω από κάτι. Είχατε πει, Πρόεδρε, την προηγούμενη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα είχε συνενέσει και ο κύριος Δέδες, ο Δημήτρης, ο Αντιδήμαρχος, ότι θα γραφτεί θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την πολυοδομική μελέτη για τον Κουκουσού. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την έκθεση της μηνιαίας, έκθεση εσόδων και εξόδων, το τρίτο διεθνή στο Δημοτικό Προπολογισμό του 2013, για να μην βρεθεί εγκληματικός προπολογισμός, μειώνονται κατά 310.000 τα έσοδα και παράλληλα μειώνονται και τα έξοδα. Και βλέπω λοιπόν εδώ ότι έχουν γίνει περικοπές σε ό,τι αφορά πρόστιμα για μη καταβολή ΕΛΠΗ επρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων, που το ποσό ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Επίσης, έσοδα από δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων, ποσό 80.000 ευρώ. Ουσιαστικά αυτά δηλαδή δεν θα εισπραχθούν προκειμένου να μην πληρωθούν κάποια έξοδα. Και θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι σε ό,τι αφορά στο κωδικό, σε ό,τι αφορά την πολυοδομική μελέτη, η οποία θα έπρεπε να πληρωθεί με 195.000 ευρώ και βλέπουμε ότι έχει κοπεί στο ΚΑΑ εξόδων με τίτλο κτηματογράφης πολυοδομική μελέτη πολυοδομικές ενότητες του Δήμου του Αγίου Περαχώρας με το ποσό του 195.000 ευρώ. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, έχει πληρώσει η Δημοτική Αρχή τον κύριο Σωτηράκο, γιατί όταν συζητήθηκε έτσι πρόχειρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπόθηκε ότι έχετε φτάσει σε διακανονισμό και ότι ουσιαστικά έχει βρεθεί τρόπος αποπληρωμής. Επίσης, σε ό,τι αφορά την αποπεράτωση, υπάρχει περικοπή της αποπεράτωσης. Το τρίμηνο έχει να κάνει. Γιατί όταν... Τι στοιχεία τρίμηνο. Τι σχέση με τον κ. Δράκη στο τρίμηνο. Πού προβλέπονται από την πόληση εσόδων. Αυτά που λέτε, πού είναι η σχετική έκθεση του τρίμηνου, για να μου πείτε ένα σχέδιο που λέτε. Μέσα σε αυτό που έχει ο κ. Πρόεδρος. Ότι έχουν περικοπεί προκειμένου να μην βγει ελληματικός ο προπολογισμός, υπάρχει περικοπή 310.000 εσόδων και ουσιαστικά θα υπάρχει και ανάλογος, ανάλογη περικοπή και στα έξοδα. Και το είπατε και εσείς προηγουμένως στην εισήγησή σας. Αναφέρεται μέσα στο φάκελο. Θα ήθελα. Ναι, και... μα με βάση το φάκελο. Να σας αναφέρω τους κωδικούς στα έσοδα. Στα έσοδα. Περιμένετε, όχι, περιμένετε. Συγγνώμη. Εγώ αναφέρομαι. Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω το λόγο, εγώ με βάση το φάκελο ο οποίος έχει κατευθυνθεί στο Προεδρείο, λέτε συγκεκριμένα προτείνεται η μείωση των κάτωθι εσόδων που προβλέπονται να μην εισπραχθούν έως τέλος του έτους. Κωδικός Α εσόδων 1512 με τίτλο πρόστιμα του ΚΟΚ ποσό 30.000 ευρώ, τελευταία σελίδα. Πρόστιμα μη καταβολής κλπ. Διαμονής τέλους διαμονής παρεμπιδιούντων. Πρόστιμα για μη καταβολή δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων 100.000 ευρώ κλπ. Κλπ. Να μην γίνω χρηστική. Το ποσό των 310.000 ευρώ ουσιαστικά περιορίζει και τα έξοδα. Δηλαδή, η προμήθεια κλειδωμάτων ποσού 5.000 ευρώ, αποπεράτωση κατασκευής νέου πρωταφείου 110.000 ευρώ και κτηματογράφηση πολυοδομική μελέτη του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας 195.000 ευρώ. Αυτά περικόπτονται ως έξοδα τη στιγμή που δεν προβλέπονται ή δεν εισπράττονται. Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, παρακαλεί την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεση προϋπολογισμού του τρίτου τριμήνου
του οικονομικού έτου 2013. Την έχετε ψηφίσει στην Οικονομική Επιτροπή. Όλοι εκτός του κυρίου, δεν ξέρω ποιος δάτης ήταν ο Πον, νομίζω, και η κυρία Στάμου Μαρία. Οι υπόλοιποι, Γλυκοφρύδης Γιώργης, Δόσκος Κωνσταντίνος, Λουκάς, 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 Κούτμου και Λέσου, την έχετε ψηφίσει. Και ρωτώ λοιπόν, όταν προχωράει η κτηματογράφηση, αυτό με ενδιαφέρει βασικά. Αν έχει πληρωθεί ο Σωτηράκος και αν ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί η πολεοδομική του Κουκουσού, το οποίο λέτε το φέρετε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή είναι τα αναμόρφωση προπολογισμού, για να μην βγει ελληματικός προπολογισμός, για ποιο λόγο να υπάρχει περικοπή αυτή των εισόδων σε ό,τι αφορά την ίσπραξη εμπορίας του νερού. Όταν και εσείς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχατε πει και ο κύριος Δήμαρχος ότι αυτά τα ποσά θα πρέπει ουσιαστικά. Είχε γίνει κακό στο κύριο Βαρελάς και άλλοι συνάδελφοι ότι θα πρέπει τα ποσά αυτά κάποια στιγμή να καταβληθούν στο Δήμο. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να γίνει ένας διακανονισμός, διότι είναι έσοδα τα οποία απευολούνται στην προκειμένη περίπτωση. Θεωρώ ότι απευολούνται έσοδα έτσι όπως φαίνεται. Και σας κάνω αυτό το πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα πολύ να κάνει μια εισαγωγή ο κύριος Δόσκολη για το τι εστί Σωτηράκος και μετά θα μιλήσω εγώ για τα παιδιά. Όχι, όχι, καθίστε. Να μου πείτε, να μου πείτε, να μου πείτε. Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Πού είναι η μελέτη? Η μελέτη που είναι? Εγώ ξεκίνησα με το ερώτημα. Η μελέτη Σωτηράκου που είναι? Είπα τη μελέτη, πού είναι η μελέτη? Ξέρω. Δεν ξέρεις. Πού είναι η μελέτη? Εσείς είστε δημοτική αρχή εμένα. Εσείς την πήρατε όταν είσαστε. Και μία και άλλη, δεν κατάλαβα. Κάνετε κάτι εκατομμυριάκια. Ή το Σωτηράκο στις 500.000 να παραδώσει τη μελέτη. Και δεν έχει παραδώσει τίποτα. Πού είναι η μελέτη? Να τη φέρετε από την οχή. Μάλιστα. Και επειδή ουσίαση γιατί δεν είναι και αυτό το εργάσιο. Αυτό που αναφέρεται κύριε Πρωτοπά είναι μια πρόταση για αναμόρφωση η οποία δεν έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και η οποία συνοδεύεται με μια έκθεση. Αυτή η πρόταση δεν έχει μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό. Τι λέτε τώρα κύριε Γλυκοφρύδη, τι λέτε κύριε Αντιδήμαρχε, για να ψηφίσω αυτή την διαχείριση του τρίτου τριμήνου. Σας παρακαλώ κύριε Δέντρο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Δεν σας ακούσε κανένας. Έχετε τρία τέταρτα που μιλάτε, δεν σας ακούσε κανένας. Για σας, για σας επίση ώρα θα έπρεπε να τελειώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε άποψη. Απαντήστε μου. Αν το γνωρίζετε, απαντήστε μου. Αν το γνωρίζετε, απαντήστε μου. Τρία τέταρτα που μιλάτε, πείτε μου. Μπορείτε να τα ξαναπείτε. Δεν μπορείτε να τα ξαναπείτε. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να διακόπτει όλα τα αναλογοτέλεσμα. Θα κάτσουμε να διακόπτουμε όλα τα αναλογοτέλεσμα. Κύριε Πρωτοπαπά, σας παρακαλώ. Απαντήστε κύριε Γλυκοφρύδη. Παρακαλώ, παρακαλώ, δεν έχει κανένα στον λόγο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είσαι έναν όρκο σαν δημοτικό σύμβουλο. Θα καθίσετε μέχρι το πρωί. Να σας ακούω. Να υπηρετείτε το κοινό συμφέρον. Να υπηρετείτε σωστά. Με ευθύνη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και πολύ σωστά. Σας παρακαλώ κύριε. Και το υπηρετώ. Δεν πειτήσετε κανένα. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο κύριε Μουσάκη. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Βεβαίως, 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 μέχρι το πρωί. Παρακαλώ κύριε Γλυκοφρύδη. Θα πω ένα πράγμα στην κυρία Πρωτοπαπά και δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Ένα μόνο. Δεν υπάρχει δυνατότητα με καμία πρόταση να παραγραφεί ένα ευρώ απέτησης του Δήμου. Αυτά τα οποία σβήνονται είναι λογιστικές προβλέψεις. Άλλο το ζωντανό χρήμα, άλλο οι λογιστικές προβλέψεις. Καταλάβετε επιτέλους, άλλο είναι το χρήμα, άλλο είναι τα νούμερα που αποτυπώνονται στους προϋπολογισμούς και στους προϋπολογισμούς και στις προτάσεις. Είναι διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει ποσοστό εισπραξιμότητας. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Δεδερε, σας παρακαλώ. Απάντησε. Εγώ άμα ξέρω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε γιατί όλη αυτή η συζήτηση? Διότι δεν μπορώ να δεχτώ να μειώνονται τα έσοδα και ταυτόχρονα τα έξοδα, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, όταν ο κύριος Δήμαρχος το τελευταίο μέχρι πρόσφατα
του 2013 έχει κάνει απευθείας αναθέσεις σε κάθαρα πράγματα των 695.000 ευρώ. Μη μου λένε λοιπόν εμένα δεν υπάρχουν. Σας παρακαλώ, δεν έχει πρόβλημα. Να απαντήσετε μετά. Να απαντήσετε. Να απαντήσετε. Δεν κατάλαβα. Να απαντήσετε μετά. Δικηγόρος του Δήμου. Κύριε. Κύριε Δέντε, δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Δέντε, τι θα κάνουμε τώρα, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ναι, συγγνώμη, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Τι θέλετε να γίνει, έχει μια άποψη, κύριε Παπά. Να πληρώνει από εκεί πέρα ποιος μιλάει, κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν πρέπει να γίνει. Κύριε Πρόεδρε, για να τελειώσουμε, άπαξ και απαντός, όποιος έχει τα άντερα να πάει στον εισαγγελέα, αν πιστεύει ότι έχει γίνει η τόση παρανομία από μένα. Όποιος έχει τα άντερα, τον έλα πάντως την ώρα. Όποιος έχει τα άντερα και την ψυχή, στο εισαγγελέα μου το πρωί. Και τι είναι αυτές οι απευθείες. Καλό, και να τελειώσουμε πια. Ντροπή, ντροπή. Ντροπή τους πια. Δεν έχουμε λεφτά. Κάνουμε ένα πιασάρικο θέμα, ένα πιασάρικο θέμα. Και δεν λένε ποτέ πώς θα δαπανίσαν οι ίδιοι. Σας έχω πει, αν υπάρχει μία παράνομη ανάθεση, να μου το πείτε. Μία. Παρακαλώ. Και κάνω τεστ των ορίων της αντοχής μου σε κάθε συμβούλιο, κυρίως με την κυρία Παπά. Και επειδή θεωρείτε ότι κάτι λέτε δεξιά και αριστερά όταν μιλάτε για απευθείας αναθέσεις, θέλω να διευκρινίσω ότι ο Δήμαρχος δεν έχει μια σφραγίδα στην τσέπη του και ένα ταμείο δικό του και έναν εργολάβο δικό του και κάνει αναθέσεις έργων. Όλα αυτά γίνονται μετά από πρόχειρους διαγωνισμούς, για να τελειώνουμε δηλαδή επιτέλους. Είναι, ακούστε με, κύριε Ράτη, σας παρακαλώ πολύ. Είναι προτάσεις της υπηρεσίας. Ο νόμος, κυρία Παπαδόπουλο, θα με ακούσετε, έχετε υπομονή. Είναι τέκνη να ακούτε, το ξέρετε, και σας βλέπει. Επιτέλους με αυτές τις απευθείας αναθέσεις. Μπορείτε να μου τις πείτε. Μπορείτε να μου πείτε μία από αυτές που έχετε εσείς. Από αύριο σταματάει η δουλειά του Δήμου και την υπογορεύει, κύριε Παπαδόπουλο, να γίνονται από αυτές τις αναθέσεις. Κύριε Δημαρχέ, δεν θα αναφέρω τίποτα. Πρόσφατα κάνατε απευθείας ανάθεση. Θα σεβαστώ και σαν προσωπικά δεν θα αναφέρω τίποτα μέσα πλέον του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορώ όμως μετά τελειώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο μη με φέρετε σε ακραία κατάσταση. Μπορώ να αναφέρω απευθείας αναθέσεις συγκεκριμένες και τελευταία που έχουν γίνει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Με διακόψατε. Ένα, δύο. Σας προκαλώ. Το κάνω συνεχώς. Όποιος έχει κάτι να πει να το πει τώρα. Αλλιώς είναι σκοφαντία. Τώρα. Όμως κύριε Πρωτοπαπά, τώρα σας κοιτάω στα μάτια. Εάν έχετε κάτι, πολύ ωραία, είναι ωραία, πείτε το. Σας παρακαλώ πολύ, δεν υπάρχει, πείτε το. Σας παρακαλώ κυρία Πρωτοπαπά, με αφήνετε να μιλήσω. Κύριε Πρόεδρε, γελάτε. Τώρα, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, αλλιώς είναι συκοφαντία. Λοιπόν, συνοηθείτε και πείτε μου τι θέλετε να μου πείτε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει να πει και να προχωρήσει κανένα θέμα παρά να μιλήσει για οποιαδήποτε απευθείας ανάθεση παράνομη του Δημάρχου. Τώρα όμως. Όχι αύριο, όχι σαν μπλοκς, τώρα. Κύριε Πρόεδρε, τώρα. Έχετε κάνει σημεία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου. Ελάτε να τις ελέγξετε όλες. Όλες. Μέχρι μισό ευρώ. Ντροπή. Επαναλαμβάνω αυτό που ο κύριος Γλυκοφρίδης. Και ποιοι μιλούν. Επιτέλους, ποιοι μιλούν! Αυτοί που κατασκόπησαν και έβαλαν το Δήμο σε αυτή τη δίνη! Ποιοι μιλούν! Τώρα λοιπόν κύριε Πρωτοπαπά, να διακόψουμε και εδώ το Συμβούλιο, αν δεν είναι έτοιμοι κύριε Πρωτοπαπά, να ετοιμαστεί. Αλλιώς, παρακαλώ το σώμα να. Δεν θέλω να το πω, αλλά τέλος πάντων νομίζω επιβάλλεται να πάρει πίσω κύριε Πρωτοπαπά τουλάχιστον για να μην το θεωρήσει συκοφαντία. Για να μην το θεωρήσει συκοφαντία τώρα όμως κύριε Πρωτοπαπά, και αύριο τώρα.
Και νομίζω ότι απευθύνω στην Γέροντα Παπά. Έχετε κάτι να μας πείτε, κυρία Γέροντα Παπά. Σας παρακαλώ πολύ, έχετε κάτι να μας πείτε, πείτε το τώρα. Αλλιώς αυτό που κάνατε είναι συκοφαντία. Και ξέρετε τι είναι συκοφαντία? Του θεσμού του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και της λειτουργίας του Δήμου ολόκληρου. Δεν μπορείτε ειλικρινά να κατσυκοφαντείτε αυτή την προσπάθεια που γίνεται την Τιτάνια. Δεν μπορείτε. Είναι αγένεια τουλάχιστον. Πείτε μας τώρα λοιπόν ένα ποσό που έδωσε ο Δήμαρχος. Πείτε μου τώρα μια απευθείας ανάθεση που δεν αφορά καύσιμα, δεν αφορά σχολεία ή που χρησιμοποιείται στο Δήμο σήμερα. Πείτε μου τώρα όμως, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ, νομίζω ότι πρέπει να διακοπεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα! Για να τελειώσει αυτό το πανηγύρι. Επιτέλους. Παρακαλώ, κύριε. Κύριε Δήμαρχε, οι απευθείας αναθέσεις με τους πρόκειρους διαγωνισμούς δεν έχουν καμία σχέση. Αφού θέλετε να σας πω μία, θα σας πω μία. 10/12 σήμερα υπογράψατε την ανάθεση στο λογοθέτη Ιωάννη, Ιδραυλικές Εργασίες, Καλοριφέρια Εμπόρια, Οδός Ανδρούτσου 40, στο Λουτράκι, προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 8.130 και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% για την εκτέλεση της ανωτέρας υπηρεσίας, η οποία είναι, ανάθεση εγκατάστασης σταθμού πυροπροστασίας στο πάρκο. Είχαμε πει και ο κύριος δεν τα είχε δεσμευτεί ότι το πάρκο θα τελειώσει με αυτεπιστασία και με έξοδα του Δήμου. Σήμερα αναθέσατε 8 τόσο όπως σας διάβασα. Μόλις σήμερα. Και μου λέτε ότι έρχονται με πρόχειρο, όχι, δεν είναι πρόχειρο, είναι απευθείας ανάθεση με την υπογραφή τη δικιά σας. Έχετε το εγγραφό. Ερώτημα πρώτο, έχετε το εγγραφό. Έχει συγκεκριμένα. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδοπάπα, σας παρακαλώ πολύ. Πρώτον, μπορείτε να διαβάσετε λοιπόν τα συγκεκριμένα πάνω του εγγράφου. Ένα. Δύο. Ακούστε με λίγο. Διακρίνετε, σας παρακαλώ πολύ, την παρανομία σε αυτή την ανάθεση. Θέλετε δηλαδή ο Δήμαρχος να καταργήσει αυτόν τον θεσμό αυτή τη λειτουργία? Μισό λεπτό. Πείτε μου δηλαδή την παρανομία. Να το καταλάβω. Και να πω και θα ζητήσω συγγνώμη αν ήταν. Αυτό που έκανα ήταν πέρα και πάνω από τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. Πείτε μου, αυτόν ζητώ. Δεν αζητώ το να καταργηθεί η λειτουργία του Δήμου όσον αφορά την απευθείας ανάθεση. Πείτε μου σε αυτήν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές όντως, όπως είχαν τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Σταμάτησε αυτό. Τι είναι τώρα, καταργούμε τη λειτουργία του Δήμου? Πείτε μου σε αυτήν που αναφέρατε ακριβώς, που υπάρχει παρανομία. Γι' αυτό μιλώ. Δεν μιλώ για τη λειτουργία του Δήμου, εάν πρέπει ο Δήμαρχος να έχει ή να μην έχει απευθείας αναθέσεις. Αυτό το ορίστε εσείς. Αυτό είναι νόμιμο. Πείτε μου λοιπόν που βρίσκεται η παρανομία. Αυτό ζητώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, σύμφωνα με τα απευθείας αναθέσεις. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, εσείς μιλήσατε για παρανομία. Εσείς μιλήσατε, βάλατε άλλες λέξεις, τις οποίες ουσιαστικά δεν βγήκαν το στόμα μου, ούτε εμένα, ούτε του συναδέλφου του κυρίου Ράτη. Όντως, ακούστε με εδώ, όντως καταγγέλλονται για το λόγο ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 2,5 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Αφήστε με, κύριε Δημαρχέ. Ο νόμος σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε φυσικά απευθείας αναθέσεις. Βέβαια, μέσα στο πλαίσιο του νόμου δεν μπορούμε να ελέγξουμε ανόδως όλες αυτές οι αναθέσεις της διαδικασίας την προηγούμενη χρονιά 900.000 και 600.000 και λοιπόν δεν μπορούμε να ελέγξουμε μία προς μία αν όντως ακολούθησαν το νόμιμο ή έπρεπε να γίνουμε πρόχειρο διαγωνισμό. Όμως τι σας λέμε, ότι δεν μπορείτε να λέτε ότι κόβουμε έσοδα, ότι δεν πληρώνουμε, δεν έχουμε χρήματα, όταν από την άλλη πλευρά κάνετε απευθείας αναθέσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε, διότι τις κάνετε. Εσύ προηγουμένως μου είπατε, κύριε Δημαρχέ, πέστε μου μία που έχω κάνει. Και αλλάζετε την κουβέντα. Μου λέτε, πέστε μου μία. Μα εσείς ίσως παραδεχτήκατε ότι τις κάνατε. Απευθείας αναθέσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρω να χειρίζομαι πάρα πολύ καλά το λόγο και σας λέω το εξής. Ότι
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να σας προστατεύσει. Εντάξει, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Εσείς τι είστε, κύριε Δέντε. Ανακτισμένος μονικός σύμβουλος είμαι, κύριε. Δεν κατάλαβα, κύριε. Αυτό εσύ. Ούτε καν ξέρετε αυτά τα χρήματα που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εσείς να κοιτάξετε τη σχολική επιτροπή που τα είχατε κάνει μπάχαλο πριν τον αναλάβει ο κ. Σταχούρος. Θα σας απαντήσω άλλη στιγμή για να τελειώσω με αυτό εδώ και θα πιάσω αυτό. Εντάξει, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, προκαλούμε. Έχω μία συζήτηση με τον κύριο Δήμαρχο. Να πάτε στον αφεντικό να κάνετε συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, για να τελειώσω την κουβέντα, δεν είναι δυνατόν να λέτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα και ότι κάνω περικοπή εσόδων, ουσιαστικά εξόδων, όταν κάνετε, δίνετε το ποσό των 2 και εκατομμυρίων σε απευθείας αναθέσεις. Τώρα, αν είναι παράνομο ή όχι, αυτό το κρίνει ο λαός μεθαύριο και βάσει περιπτώσει σε εκείνους τους οποίους κάνετε τις απευθείας αναθέσεις, που δεν ξέρουμε ουσιαστικά αν όντως λειτουργούν μέσα στα πλαίσια, δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε, έχουμε χάσει τη σειρά, διότι όντως οι απευθείας αναθέσεις γίνονται αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Εσύ προηγουμένως είπατε, πέστε μου μία. Περίμενα να την πω. Κύριε Μουσάκη, θα φωνάσουμε τώρα. Κύριε Μουσάκη, αν δεν σας αρέσει να φύγετε. Δεν θα πέσουμε, κύριε Μουσάκη. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρωτοπαπά, παρακαλώ. Ολοκληρώσαμε. Μπορείτε να μου δώσετε το θέμα. Το φάκελο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ο κύριος αντιδήμαρχος, για να το κλείσουμε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, απλά να ενημερώσει το σώμα. Και συγγνώμη που παραφέρθηκα νωρίτερα, θα ζητήσω συγγνώμη από όλους σας. Για να δώσω ένα μέτρο σύγκρισης απλά, η συντήρηση στις πισίνες στο ΣΠΑ κόστησε 44-440 το μήνα, συν 5.000 τα χημικά, 40.000 επί 12, 500.000 το μήνα. Το χρόνο. Μόνο να καθαρίσουμε τις πισίνες που είναι σκάφη ουσιαστικά στο ΣΠΑ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Όταν κοστίζει όλο το κολυμπητήριο, 20.000 το χρόνο ή το εξάμεινο, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Δέντες, ο Γιώργος Εκτονόδου. Δεν θα μιλήσω για το αν είναι παράνομη ή όχι απευθείας αναθέσεις. Κάτι που κάτι τέτοιο υπονοείται σε κάθε δημοτικό συμβούλιο που αναφέρεται αυτό το θέμα. Και κύριε Δήμαρχε, εγώ δεν θα το θεωρήσω αν δεν εξηγηθεί η σκοπαντία, είναι σκοπαντία. Και θα ρωτήσω το εξής απλό. Για τη συγκεκριμένη απευθείας ανάθεση που ανέφερε ο κύριος Ζάτης. Σε συνδυασμό με, αυτά που είπε η κυρία Πρωτοπόλου, ότι δεν έχουμε χρήματα στο Δήμο να κάνουμε το οτιδήποτε. Ξέρετε από πού έχει προέλθει αυτή η απευθείας ανάθεση, από ποια χρήματα? Είναι από σάντα πολιτικής προστασίας. Που δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Να γίνει κάτι άλλο, κύριε Πρωτοπαπά. Που σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβετε κάποια στιγμή ότι κάποια στιγμή. Μην το προχωράτε. Κάνετε λάθος, κύριε Πρωτοπαπά. Μην το προχωράτε. Δέχομαι διακοπή γιατί έκανα και εγώ το ίδιο και ζητάω συγγνώμη. Το πού δόθηκαν, το πώς δόθηκαν και με το ποιο τρόπο και αν έχει γίνει διαγωνισμός ή αν είναι η χαμηλότερη τιμή αυτή, αυτό θα μπορούμε να στο εξηγήσουμε πολύ εύκολα. Μπορείτε να δείτε τις προσφορές που πάρθηκαν από υδραυλικούς, άτυπα, κάτι που δεν γινόταν ποτέ. Έτσι. Και γιατί πήραμε λοιπόν την πιο συμφέρουσα προσφορά. Λοιπόν, τα συνημμένα. Αλλά δεν το κάνετε. Αλλά δεν το κάνετε. Και επίσης. Και επίσης. Θα ανοίγει όποιο θέλει. Και επίσης. Θα ανοίγει τ' άλλο. Θα ανοίγει όποιο θέλει. Επήγε εκεί πέρα. Παρακαλώ, κύριε. Και επίσης. Και επίσης. Έχω άλλο συμβουλίο το πριν. Τι το λε από εδώ. Και επίσης. Επειδή δεν καταλαβαίνετε. Και επίσης πιάνουμε μια κριτική για ένα θέμα και φτάνουμε καμιά κοσαρέματα πιο κάτω. Επειδή ο κ. Ζάτης έδειξε και για την πολιτική προστασία, για την πυρόσβεση στο πάρκο. Ναι, υπήρχε ένα πυροσβεστικό σύστημα και τα υλικά, τα οποία αγοράστηκαν από την προηγούμενη δημοτική αρχή, με διαγωνισμό πιθανόν. Δεν είπα εγώ αυτό το. Καλώς νόμιμα θα αγοράστηκαν, γιατί άμα ήταν παράνομα θα είχε συμβεί κάτι άλλο τώρα. Νόμιμα αγοράστηκαν, τα οποία δεν τοποθετήθηκαν. Τα οποία δεν είχε τη δυνατότητα η υδραυλική του Δήμου ή η ΔΕΙΑ να τα τοποθετήσουν. Και αναγκαστήκαμε να σπαταλήσουμε, γιατί το λέω σπαταλήσουμε, γιατί θα μπορούσαμε να τα έχουμε δώσει είτε σε εθελοντικούς συλλόγους είτε κάπου αλλού αυτά τα χρήματα, για να δώσουμε 8.600, δεν ξέρω πόσο είναι μαζί με το ΦΠΑ, σε έναν υδραυλικό, ο οποίος, ξαναλέω, ήταν η πιο συμφέρουσα προσφορά
για να τοποθετήσει αυτά τα πράγματα. Και φυσικά και είναι συνεπίθετος. Τυχαίνει. Τυχαίνει κύριε Αποκοπά, τι να κάνουμε. Και τα ξαδέρφια την προηγούμενη δημοτική αρχή έτυχαν να είναι ξαδέρφια. Τι να κάνουμε τώρα κύριε Πρωτοπαπά. Ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, κυρία Πρωτοπαπά, πρέπει να καταλάβετε κάποια στιγμή. Μα τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Κυρία Πρωτοπαπά, τι θα κάνουμε την προηγούμενη δημοτική αρχή. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάει το συμβούλιο, θέλετε κύριε. Θα πρέπει εγώ είμαι έτοιμος να καταλάβετε από ποιο κωδικό θέλει κάθε φορά τα χρήματα, με ποιο τρόπο. Και καλό θα ήταν, αφού έχετε αυτή την ένσταση στο πώς γίνεται και το αν γίνονται σωστά και αν συμφέρουν οι απευθείας αναθέσεις. Και καλούν τον κύριο Γλυκοβρίδη. Σας έχει ρωτήσει ποτέ κανείς από την αντιπολίτευση αν σε μια απευθείας ανάθεση αυτή υπήρξαν 4, 5 ή 7 ή 25 ή καμία προσφορά? Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανείς πώς γίνονται αυτά τα χρήματα? Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανείς πώς από 36.000 ευρώ για το σκαφάκι στην παραλία πληρώνουμε 16? Απευθείας ανάθεση δεν είναι αυτό. Δεν είναι απευθείας ανάθεση το σκαφάκι. Απευθείας ανάθεση κάνει ο Δήμαρχος. Αλλά το κάνει με 16.000 και όχι με 30 συμφιπιά. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε πάλι την κυρία Πρωτόπουλο. Επιτεθέματος λοιπόν, για την έγκριση της τριμηνίας έκθεσης εσόδων εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2013 τρίτο τρίμηνο. Ποιος δεν εγκρίνει? Ο κύριος Λάτης, η κυρία Πρωτοπαπά. Ο κύριος... Ό,τι έχει σχέση με προϋπολογισμό είναι λευκό. Ναι. Και το επόμενο. Κατά την ψηφία και λευκό του ο κύριος Ασημακόπουλος. Θέμα 13. Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Υπάρχει εισήγηση εδώ από τον κύριο Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Την άλλη φορά κύριε Διώδη. 9, 10, όνα μας. Παρακαλώ. Είναι τρία κεφάλαια. Το πρώτο αφορά χρήματα που περισσεύουν για τα ρήγματα στο αποθεματικό. Για τεχνικούς λόγους, ενίσχυση μισθώσεων της εμπιστοδοσίας, σε εισφορές κλπ. Και δαπανών, διαφόρων δαπανών. Τις δαπάνες σας αναφέρω, αφορούν για διηγόμενες από λιμοτομία πράξης και έχει υπάρξει σύγκριση μέσα της υπηρεσίας, 19.500 και τίποτα περισσότερο, είναι μόνο αυτή. Δεν έχει κάτι άλλο. Ωραία. Παρακαλώ, άλλος κύριος συνάδελφος. Επί της ψηφοφορίας. Ομόφωνα. Λευκό. Λευκό, κύριος Σημακόπουλος. Απέχει ο κύριος Δράτης και η κυρία Πρωτοπαπά. Κυρία Πρωτοπαπά. Απέχει. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν. Θέμα. 14. 15. 14. Είναι δυνατόν. 23. 15. Θέμα 15 λοιπόν. Καταναλωμή ποσό προερχομένων από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ έτους 2012. Παρακαλώ κύριε Δικοπέδη. Να διαβάσω την εισήγηση του κυρίου Μακρυδί. Είναι η αποδοχή της ΣΑΤΑ με την 377-12 απόφαση 135.000, 364-12-196.000, 83-13-64-70 και 84-13-64-80. Προτείνει η υπηρεσία την κατανομή της ΣΑΤΑ ως εξής: ποσό 103.125 σε αποζημίωση αποδεικνύοντας από την μια πράξη αναλογισμού. Το ποσό των 72.000 με τίτλο προμήθεια επίπλων υλικού εξοπλισμού. Αυτό αφορά θέλουμε να καλύψουμε την έκπτωση υπεραχώρα στο πραγματικό κέντρο. Να πληρωθεί από ΣΑΤΑ. Από την τρίτη εντολή μεταφορά πιστώσεων ΣΑΤΑ, ποσό 176.640. Το ποσό των 34.000 προμήθεια επίπλων υλικού εξοπλισμού. Συνολική προμήθεια αυτή που ανέφερε ο προμήθεια των 107.000. Το ποσό των 93.200 και 97.000
ήταν παραγγελίες από την προηγούμενη δημοτική αρχή και επίπλων και το οποίο ακυρώσαμε κύριε Στράκο τη μισή παραγγελία, γιατί η εκτήρια ήδη είναι τελή και βαστήξαμε μόνο το τεχνοπαιδικό περιεχόμενο για το θεατράκι που γίνεται μέσα εκεί. Είναι παραγγελία από την προηγούμενη δημοτική και σήμερα συζητάμε κάπως έτσι και επειδή και δεν μένουν τα έπλα στις αποθήκες τα πετάγαμε, τα ακυρώσαμε. Και ένα ποσό 93.927 πάγει με πράξη αναλογισμού στους Αγίους Θεοδόρους. 48.000 για επώνυση μελέτης αλλιευτικού καταφυγίου. Επώνυση μελέτης αλλιευτικού καταφυγίου προκειμένου να γίνει εξόφληση των υπαριθμών Α2 του Ταχαία χρηματικού εντάγματος πληρωμής που αφορά τον πρώτο λογαριασμό προκαταρκτικής μελέτης αλλιευτικού καταφυγίου Καλαμακίου. 45% προκαταρκτικές μελέτες δημιουργικών έργων. 100% προκαταρκτικών συστατικών σε διαταγή ΡΟΚΑΝ και συνεργάτες ποσό 1.040 και σε συνέχεια εξόφληση των υπόλογης λογαριασμών και χρηματικών εντεγμάτων που αφορούν τον λόγο μελέτη. Από την τέταρτη λογή μεταφοράς πιστώσεων, ποσού 64.370, 3.971, εκπόνηση μελέτης αλλιευτικού καταφυγίου και λοιπόν λογαριασμών και των σχετικών ΧΕΠ που θα εκδοθούν και θα φρώνουν τον λόγο μελέτη. Το ποσό των 7.318, γιατί πολλές φορές παίρνουμε από την μία μελέτη και από τη μία αποδοχή από την άλλη και βάζουμε στο ίδιο κωδικό. Το ποσό των 7.318 για την εξόφληση του υπαριθμών Α266 ΧΕΠ σε διαταγή Λιώνης Εκατερίνη. Το ποσό των 8.581 για την εξόρτηση της παραγμών Β1652 χέψη χρηματικό τέμα πληρωμή Λαμπρινάκου Αλεξάνδρου. Το ποσό των 12.000 ευρώ κατασκευή ως οφυλακίου στο κημητήριο Αγίων Θεοδόρων. 12.000 κατασκευή ως οφυλακίου στο κημητήριο Ροδρακίου. 20.961 ανάπλαση πλατιών στη Δημοτική Ενότητα Ροδρακίου Περαχώρας. Και επί δεύτερη και δεύτερη δομή μεταφοράς πιστώσεων ποσού 64.080, από αυτά το ποσό των 39.000 ανάπτυξη πλατεών στην συγκοινώση του χώρου στην Δημοτική Ενότητα του Δρακείου Περαχώρα. Αυτά είναι οι ερωτήσει. Ερώτηση ο κ. Ζάκη. Η μελέτη του αλληλευτικού καταφύγιου Καλαμακίου συνεχίζεται. Το αλληλευτικού καταφύγιου Καλαμακίου, αν θυμάμαι καλά, είχαμε πει να πληρωθούν οι προμελέτες, να γίνουν συγκεκριτές, που πολλές πρέπει να πληρωθούν. Επειδή υπάρχει αδυναμία πληρωμής από τα τακτικά και είχα αναφέρει σχετικά στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πολλά πράγματα θα πάμε στα έκτακτα ειδικευμένα για να μπορούσουν να πληρωθούν και να είμαστε συνεπείς απέναντι στους 23 μας. Και κάτι άλλο. Αναφερθήκατε πριν για τις απευθείας αναθέσεις. Ήδη ο κ. Λυκοφρύδης διάβασε δύο έργα που στην ουσία είναι ένα και έχει γίνει κατακαιρματισμός. Είναι τα στοφυλάκια με το τρακείο Αγίου Θεοδόρου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Απαντήστε κύριε Δέντε Γεωργία. Άμα πάρετε το τεχνικό πρόγραμμα κύριε Ρέτ, θα δείτε ότι είναι δύο διαφορετικά έργα, τα οποία είναι δημοτική ενότητα. Είναι ένα έργο στον Άγιο Θόδωρα το οποίο έχει κατασκευαστεί και άλλο ένα στο Λουτράκι, και είναι και ισόπως ο μεταλλεύος. Τι κάναμε? Τι σχέση έχει αυτό με την αναμόρφωση? Πείτε μου τι θέλετε να πείτε. Αν τα έπαιρνε να σας πει, σίγουρα θα έχει άλλη προσφορά. Α, δηλαδή να τα δίνουμε όλα σε ένα. Να μας κατηγορούσετε μετά ότι τα δίνουμε και τα έργα όλα σε ένα. Δηλαδή μην δώσουμε ένα έργο λάβο. Δεν πρόκειται να κάνουμε αυτέ τι αναδείξει. Δηλαδή. Αν είναι ξεχωριστό έτσι. Παρακαλώ, παρακαλώ επειδή. Επί τη πληροφορία. Το ξέρει ο κ. Δράκη ότι είναι διαφορετικά έργα. Λοιπόν. Κατανομή ποσών προερχομένων από χρηματοδότηση σαν τέτοιου τύπου. Παρακαλώ επί πληροφορίας. Ομόφωνα, ομόφωνα. Όχι ομόφωνα, ομόφωνα. 16. Καταβολή μη εξόδων παράσταση στους πρόεδρους, στους πρόεδρο και αντιπρόεδρο και αποζημίωση μελών ΔΣ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Τρακείου Περαχώρας. Κυρία Κούτμου, έχετε να μας... Να μας πείτε δύο κουβέντες για το θέμα. Υπάρχει απόφαση, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος. Εμείς δεν έχουμε κάνει. Αποφασίζει λοιπόν ομόφωνα και καθορίζει. Α. Τα μηνιαία έξοδα παράσταση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσωπικού Δικαίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου Περαχώρησης ως εξής. Ποσό 600 ευρώ ως έξοδα παράσταση. Παρακαλώ. 400 ευρώ γιατί είναι ακριβώς το μισό με βάση τον νόμο, δεν είναι παρακάτω. Υπάρχει ένα πινακάκι μέσα. Δεν είναι, δεν είναι αυτό. Πινακάκι.
Λοιπόν, ο μισθός είναι 600 ναι. Και με τον νόμο έχει γίνει 300, είναι ακριβώς το μισό. Μισό λεπτό. Είναι το ύψος αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση να ανέχεται. Δεν λέτε αυτό. Εδώ το αποφασιστικό, κύριε Κούτου, μου λέει ποσό 600 ευρώ ως έξοδα παράστασης Προέδρου. 2. Ποσό 240 ευρώ ως έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου. Β. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση να ανέρχεται στο 0,5% των μηνιών εξόδων παράστασης του ηχείου Δημάρχου, του Προέδρου, του Κοινότητας κλπ. Λοιπόν, αυτό ο τρόπος που έχει γραφτεί η απόφαση, κυρία Κούκκου. Είναι απόλυτα λάθος αυτό. Είναι, προσέξτε. Και από εδώ που δεν υπάρχει εδώ τώρα στο είναι όμως λάθος. Είναι 600 ευρώ που πηγαίνουν ακριβώς το μισό που είναι 300 ευρώ. Εδώ, ο αντιπροέδρος, ας πούμε, έχουν γραφτεί σωστά τα 240. Είναι το μισό πάλι. Άρα έχει γίνει λάθος. Πρέπει να γίνει αυτή η ανάλυση. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Να πω το εξής. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα ότι αφορά τον προϊσμό του ελληνικού ταμείου. Ο προϊσμό του ελληνικού ταμείου εγκρίθηκε στις 5 Τρίτου, στις 5 συγγνώμη το 10ου, ναι, στις 5 Δεκεμβρίου του 2013. Και ο προϋπολογισμός ήρθε με φοβερές παραλήψεις και παρατηρήσεις. Μα τι λέτε τώρα, εδώ πέρα το μπροστά μου. Όχι, θέλω να πω το εξής. Ναι, βέβαια, γιατί πρέπει να έρθει πάλι ένα μόνο προϋπολογισμό μέσα του ελληνικού ταμείου. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή που είστε εδώ, ναι, έχει έρθει. Είστε αυτό θέματος. Μπορώ, κύριε Πρόεδρε, αυτό θα το πει ο Πρόεδρος. Επιτέλους εδώ μέσα με συγχωρείτε το παρεμβαίνω. Ας μάθουμε να συζητάμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αφήστε τον πρόεδρο να κάνει. Συγγνώμη. Είναι σε συνέχεια το προηγούμενο. Δεν αφορά εσάς. Μου δεν επιτρέπετε. Παρακαλώ, κύριε Αποδόμα. Μην το ετοιμάσετε άλλο θέμα. Σας παρακαλώ. Σε αυτό όμως επιτυχά να απαντήσω. Επιτυχά. Θα επανέλθει έτσι αλλιώς, κύριε Αποδόμα. Δεν θέλετε και εσείς να το έρθει σωστά το θέμα. Και μάλλον τυπογραφικό, γιατί η εισήγηση δική μου δεν είναι αυτή. Δεν είναι. Λοιπόν, γιατί επί της αναβολής, παρακαλώ. Όπως έχει γραφτεί, όπως έχει γραφτεί. Όμως θα αναβάλλετε. Θέμα 17. Παρακαλώ. Για τον προπολογισμό. Θα έχετε το λόγο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια και χωρίς υπαλληλικό προσωπικό εμείς. Χωρίς. Δεν έχουμε υπαλληλικό προσωπικό όπως ας πούμε έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πορεύων κτλ. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να τρέξουμε όλα τα θέματα πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, και το Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου, το οποίο αν θέλετε έχει καταθέσει προϋπολογισμό από το Φεβρουάριο, του έχουν κάνει 10 αναμορφώσεις. Υπήρχε ένα πρόβλημα, επειδή το πρώτο συστήθηκαν τα δημοτικά λιμενικά ταμεία, δεν υπήρχε αντίστοιχο, αν θέλετε, πρότυπο και υπήρχαν αρκετά προβλήματα με την περιφέρεια, με την αποκεντρωμένη, για το πώς θα γίνει. Εμείς λοιπόν έχουμε δύο θέματα. Υπήρχαν πρώτον κάποιες παρατηρήσεις αποκεντρωμένες. Και υπήρξε και το εξής και μόνο λάθος. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Ναι, όχι, όμως τυπικά δεν θέλω να αφήνω να απάντησω. Δεν είναι έτσι. Θα σας πω κάτι. Δεν θέλω να απαντήσω εδώ πριν εσείς, ούτε θα ανοίγω τέτοιες συζητήσεις. Καταρχήν, εγώ μπορεί να έρθει ο κ. Σουμπούλη να κάνει. Εμείς θα κάνουμε αναμόρφωση τη Δευτέρα. Το θέμα ποιο είναι.
Ότι το μοναδικό λοιπόν λάθος που έγινε, θα σας πω πώς. Βασιστήκαμε πάνω και στον προϋπολογισμό που είχε ο κύριος Μαρίνε, για να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μα το κατηγορούσατε τον κύριο Μαρίνε ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Πρωτοπαπά. Σας παρακαλώ. Μα υπάρχει κανονισμός λειτουργίας συμβουλίου, δεν έχετε καταλάβει. Εκεί έρχεται η εταιρεία που λέει. Μα σας παρακαλώ πολύ. Μα πώς, εδώ είναι. Εδώ είναι. Κυρία Πρωτοπαπά, η περιφέρεια, η αποκεντρωμένη, οφείλει να κάνει τη δουλειά της τάξης ελεγχτικής. Το καλό κύριε και εμείς, λοιπόν, εντάξει, συνθήκαμε, ξέρετε και το λέω αυτό, γιατί συνθήκαμε κυρία Πούρτη και ψηφίσαμε ένα προϋπολογισμό, ο οποίος από την αρχή με το τέλος είναι λάθος. Με φουσκωμένα έσοδα, για να μην κάνουμε τον κακό, όπως είναι το προϋπολογισμό σας, κυρία Πρωτοπαπά. Έχετε καταλάβει συνεχώς τι κάνετε. Συνεχώς είστε εκτός θέματος. Άλλα του παιδιά, μα τι δουλειάζει κυρία Πρωτοπαπά τώρα. Μα δεν την ευρωβουλευτείτε να καμιά φορά. Ναι, έχω το λόγο κύριε Δημαρχέ, γιατί λάθος είναι η απόφαση του Ελληνικού Ταμείου, λάθος του προϋπολογισμού, όλα λάθος. Μα μπορείτε να πείτε αυτό το πήρα του τώρα. Απογοητεύσατε ακόμα και τους δημοτικούς συμβούλους, σκορούν και φεύγουν. Αν είναι δυνατόν. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Μα τι κουβεντιάζουμε τώρα. Είναι φοβερό. Ούτε τον έχεις, κυρία Πρωτοπαπά. Δεν το ζήτησες. Δεν το ζήτησες, κυρία Πρωτοπαπά. Δεν το ζήτησες, κυρία Πρωτοπαπά. Δεν επειδή είστε δημοτική σύμβουλο, δηλαδή. Όχι, δεν θέλετε. Ίσως κύριε Σύμβουλη δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου. Κύριε Πρόεδρε. Διακόπτω το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα. Με συγχωρείτε πολύ, δεν έχουμε απαρτία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπεριφορά σα. Τελειώνουμε, Πρόεδρε. 21 και 25. Όχι να πείτε του λόγου. Όχι να πούμε του λόγου όμω, Πρόεδρε, τι διακόπτω το Συμβούλιο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί δηλαδή, κυρία Πρωτοπαπά. Στα άλλα συμβούλια βάζουν χρόνο και διακόπτουν του πάντε. Ακόμα και ο Πρωθυπουργό, κυρία Πρωτοπαπά, μιλάει με όρο, με χρόνο. Αυτό είναι κριτική. Αυτό είναι κριτική. Αυτό είναι κριτική. Ελά τι υπηρεσίε, κυρία Πρωτοπαπά, να δείτε. Να κάνετε έλεγχο. Ελάτε! Γιατί δεν έρχεστε, πηγαίνετε στο λιμενικό ταμείο να δείτε τους Γιάννη κύριε Πούρνου εκεί. Δεν πάτε όμως. Έρχεστε εδώ στην κάμερα να κάνετε. Ποια έχουν έρθει την περιφέρεια κύριε Πλώμα. Ποια. Βεβαίως ονειρεύεστε και κοιμάστε. Και κοιμάστε βαθιά. Και σας το λέω. Σας το λέω από τώρα. Κρίμα. Για σας κρίμα. Οδηγείτε ένα δημοτικό συμβούλιο σε αυτό το επίπεδο, δεν τρέπεστε. Εγώ μιλώ με την κυρία Πρωτοπαπά τώρα. Δεν κάνουμε δημοτικό συμβούλιο όπως θέλετε εσείς, κύριε Δέλσον. Εντάξει. Και να έρθετε να σας δώσω, τις προσφορές για αυτές τις απευθείας αναθέσεις. Την επόμενη φορά να έρθετε όσο δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο. Και να πούμε τους περισσιακούς παράγοντες. Θα έχω τον κατάλογο μαζί μου την επόμενη φορά. Και όλα συνέβαια σε στόμα και μιλάς. 200.000 έπιπλα! Γελάτε! Είναι ανοιχτοχέριδες! 200.000 έπιπλα! Και εμείς δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε. Δεν είσαι πέρα από ένα κύριε Σταμπού. Δεν είσαι πέρα από ένα. Δυστυχώς. Δυστυχώς μου όταν καθίσματα δεν είσαι πέρα από ένα. Και κόπηκε ο διαγωνισμός, τι πες, θα πιστέψαμε πίσω. Κατά πια. Ξαναγίνει πάλι το δικό μου. Κύριε Μουσάκη, να βρείτε πρόεδρο να κάνετε τη σωστά τη δουλειά σας. Όλοι σας. Όλοι σας. Αλλά συζητάμε ένα θέμα. Αυτό το θέμα σου είναι. Να τελειώνει. Gracias.